Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μάτσια. Μια ομίχλη βλέπω εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Ομίχλη είναι τίποτα, μήπως φουντώσαν τίποτα καπνογόνα, τίποτα φωτοβολίδες, τίποτα βεγγαλικά. Σκάσαν τίποτα ομορφιές οι Αυστριακοί από το άγχος. Δεν ξέρω. Ε? Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί πια στην Κεντρική Ευρώπη λένε ότι γίνεται το παιχνίδι, Κωστά. Δηλαδή. Λέγεται ότι πια γίνεται το παιχνίδι Κεντρική Ευρώπη τώρα το δυνατό. Ναι. Αλλά δεν έχω ακούσει για την Αυστρία, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, για Τσεχία και Σλοβακία έχω ακούσει. Τώρα αν έχουν τέτοιο άγχος, καλώς το έχουν, γιατί είναι δύο γκολάκια πίσω και πρέπει κάπως να γίνει. Δεν παίζει ο Κώστας Μήτρογλας όμως, οπότε μπορεί να αισιοδοξούν. Δεν παίζει ο Κώστας Μήτρογλας, φυλάει το. Πώς το λένε, φυλάει τα πόδια του για τον μεγάλο τελικό. Είναι αμφίβολος και τον τελικό, αν περάσει μαζί. Είναι αμφίβολος. Τώρα μεγάλος τελικός, τώρα έχει μέρες μπροστά του, ιατρικό team θα πέσει πάνω του Κώστα. Και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας μετά τον Αλέξανδρο Τζιόλι, δηλαδή ο δεύτερος Έλληνας που θα αγωνιστεί σε τελικό Europa. Θέλω να πω ότι ο Μήτρογλας όταν χτυπάει αργεί να επιστρέψει. Βεβαίως, αλλά το έχει αυτό το θέμα, είναι η αλήθεια. Και θέλω να θυμίσω ότι ο Κώστας Μήτρογλας δεν είναι μικρό παιδί, πια είναι 30. Είναι 30, ναι, αλλά το έχει αυτό το πρόβλημα και όταν ήταν 27, όταν 26. Αν χτυπάει αργεί, δηλαδή δεν γυρνάει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν χτυπήσει. Αλήθεια είναι, επειδή είναι λίγο βαρύ, έχει λίγο αυτό, αλλά ένα κατ' του τελικού του Europa νομίζω θα κάνουν μια προσπάθεια. Αμήν. Εκεί. Αμήν. Θα είναι ωραία. Στο άλλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, Ατλέτικο Άρσεναλ, ωραία, καθαρή ατμόσφαιρα, όμορφη. Διέγκο Κώστα στην ενδεκάδα. Χερμάν Μπούργο στον πάγκο. Δηλαδή, ό,τι πιο υπέροχο μπορεί να φανταστεί για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, να παρακαλά για μια μικρή μανούρα, γιατί είναι τα δύο φυτίλια είναι μέσα, είναι εκεί. Ναι. Και είναι και στην ίδια πλευρά. Πολύ βασικό. Έτσι. Ναι. Θυμάστε τον Διέγκο στον προηγούμενο πώς ψαχνόταν από τον πάγκο για μανούρα. Μόλις έλειπε, έγινε μανούρα μέσα, σηκωνόταν πάνω και κοίταζε κατευθείαν. Ναι. Τύπου βγάλτε μου τον πνίχτη να ορμήξω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παρακολουθούμε τα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, και θα τα παρακολουθούμε βεβαίως. Αλλά πριν απ' όλα, όσοι ήσασταν συντονισμένοι και λίγο νωρίτερα, πριν από κάνα μισάωρο, ακούσατε τον Τάσο Νικολογιάννη να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Άρη Ασβεστά, το φρέσκο ρεπορτάζ στο SDNA. Αλλά επειδή οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολλές, καλύτερα να μας τα πει ο άνθρωπος που μελέτησε και συνέγραψε το εν λόγω πόνημα Άρη Ασβεστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Άρη. Πολύ καλά, καλά. Εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, αφού για τελειώσαμε πάντα με τα δικαστήρια. Καλά είμαι. Ναι, πια. Λοιπόν, απλά πάμε. Μην έχουμε καινούργια δικαστήρια μετά τη 12η Μαΐου. Μόνο αυτό. Κοίτα να σου πω, αν δεν έχουμε δικαστήρια, κάπου θα μας λείψουν κιόλας. Νομίζω. Ναι. Απλά να μην είναι τόσα πολλά μαζεμένα. Να είναι ένα στο τόσο, ρε παιδί μου. Να βρίσκεσαι εκεί. Μπορεί να σας λείψει. Εγώ που πρέπει να τρέχω να τα παρακολουθώ. Θα βρίσκεσαι τώρα εκεί με τους φίλους εκεί στα δικαστήρια. Γεια σου, Άρη, γεια σου, Γιάννη. Τι χαθήκαμε, ρε παιδί. Αυτό. Άφηγα με δώσει ραντεβού πάντα στο πινάκι. Χαχαχα από κάτω. Ναι. Εντάξει. Με τους δικαστές δεν έχω τέτοια. Γεια σου, Άρη, γεια σου, Γιάννη. Με τους φίλους, με τους φίλους. Με τους φίλους. Μα ποια έχεις μάθει και ποιο είναι το καλό καφέ εκεί πέρα. Πραγματικά. Είχε τσεκάρει δηλαδή 7 και είχε δει το καλό. Ναι, ναι. Μπορείς να το πεις. Δεν είχε καλό καφέ, τον ακούς. Ναι, ναι. Εντάξει, πια κανένα καφέ της προκοπής εκεί πέρα, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα μας. Αυτό που έχεις γράψει σήμερα στο SDNA. Σήμερα, τώρα είναι φρέσκο. Και έχει να κάνει με τους περιορισμούς της μεταγραφής του Παναθηναϊκού, με τα δεδομένα που γνωρίζουμε. Δηλαδή, με το μείον 6 και με τον περιορισμό που υπάρχει στις μεταγραφές, όπως αναμένεται να προκύψει και να επικυρωθεί. Ναι. Κοίτα να δεις, να πούμε το εξής. Επειδή ρωτούν διάφοροι, ξέρω εγώ, ο κόσμος του Παναθηναϊκού κτλ. Αν πωληθεί ο Παναθηναϊκός, αν υπάρξει μια αλλαγή στο στάτους το ιδιοκτησιακό, αν μπορεί να διοδοτηθεί. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι προθεσμίες έχουν παρέλθει. Ο Παναθηναϊκός με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να διοδοτηθεί. Οι προθεσμίες έχουν παρέλθει από τις 16 Απριλίου. Λοιπόν, βέβαια η FIFA και η UEFA δείχνουν μια ελαστικότητα στις ομάδες οι οποίες είναι σε καθεστώς πώλησης κτλ. Αλλά αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα νομίζω, έτσι δεν είναι, όχι με την αδειοδότηση εδώ. Κοίτα να δεις, η UEFA και η FIFA δεν ασχολείται με την εγχώρια αδειοδότηση. Ναι. Η UEFA και η FIFA θα ασχολιόταν για τις ομάδες που ήταν να παίξουν στις διοργανώσεις της κτλ. Τώρα υπάρχει μια παράταση με τις 10 Ιουνίου, αλλά αυτή αφορά μόνο
τις ομάδες που δεν έχουν, αφορά μόνο το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή το να καταθέσεις ένα business plan για τα έσοδά σου τα μελλοντικά της νέας σεζόν. Εκεί υπάρχει μια παράταση. Στο θέμα όμως των οφειλών, οι προθεσμίες, ακόμα και οι παρατάσεις, όλες έχουν παρέλθει. Έτσι, έχουν εκτινεύσει. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει άδεια. Τώρα, τι σημαίνει δεν παίρνω άδεια? Από σήμερα, με τη νέα απόφαση που πήρε σήμερα η Super League και την οποία περιμένουμε να επικυρωθεί από την ΕΠΟ, γιατί είναι προϋπόθεση αυτό, η νέα ποινή που θα προβλέπεται θα είναι να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με αρνητική βαθμολογία, με μείον 6 βαθμούς, και να έχει έναν περιορισμό στις μεταγραφές. Αυτός ο περιορισμός θα είναι ο ίδιος που ίσχυε την τελευταία φορά πριν επαναφέρουν τον υποβιβασμό η Super League. Ναι. Τι είναι αυτός ο περιορισμός? Σου επιτρέπει καταρχάς να αποκτήσεις όσους Έλληνες ποδοσφαιριστές θέλεις, αλλά πιτσιρικάδες κάτω των 23 ετών. Και όταν λέμε Έλληνες δεν εννοούμε ξεροκοινοτικούς, εννοούμε Έλληνες. Όσοι έχουν συμμετοχή, δηλαδή, δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Ναι, να μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Ναι. Αυτό σημαίνει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Κάτω των 23 ετών λοιπόν και μόνο. Απεριόριστους. Τώρα, σε ό,τι αφορά μεγαλύτερους ηλικιακά, οι ομάδες που δεν θα διοδοτηθούν θα μπορούν να αποκτήσουν μόνο έναν, ο οποίος μπορεί να είναι και ξένος. Μόνο ένας λοιπόν Έλληνας ή ξένος άνω των 23. Άνω των 23. Στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο αυτό. Αυτό ισχύει για την μεταγραφική περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Μπορείς να πάρεις άλλον έναν άνω των 23, τον Γενάρη, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά αυτή τη φορά Έλληνας υποχρεωτικά. Μάλιστα. Δεν μπορείς να πάρεις ξένο. Λοιπόν, και φυσικά στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη επίσης μπορείς να αποκτήσεις όσους Έλληνες κάτω των 23 θέλεις, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, παράλληλα με την μία μεταγραφή αυτή, άνω των 23, μπορείς να κάνεις και δύο ανανεώσεις. Αυτές τις ανανεώσεις κάνεις όποτε θες. Μπορείς να τις κάνεις και τις δύο τώρα το καλοκαίρι, μπορείς να τις κάνεις και τις δύο το Γενάρη, ή μπορείς να τις κάνεις και μία και μία. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές άνω των 23. Έλληνα ή ξένο, λοιπόν, έτσι. Εκεί. Έλληνα ή ξένο. Μάλιστα. Έλληνα ή ξένο, ναι, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης μια παράμετρος που έχει ένα ενδιαφέρον. Απαγορεύεται η αύξηση των αποδοχών στις ανανεώσεις που θα κάνεις. Ναι. Θα ανανεώσεις δύο συμβόλαια, δεν μπορείς να αυξήσεις τις αποδοχές τους από αυτά τα χρήματα που ήδη έπαιρναν. Αν τους τα δώσει κάποια μορφή μπόνους όμως. Θέλω να πω, υπάρχει ένα βασικό συμβόλαιο. Το λέω γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό το παραθυράκι, ότι το συμβόλαιο παραμένει το ίδιο. Καλά, και το καλλιτεχνικό παραθυράκι τα μαύρα. Χαίρομαι πολύ. Okay, εγώ λέω, δεν μιλάω για μαύρα. Εντάξει, και μαύρα, ναι. Δεν μιλάω για μαύρα. Εγώ μιλάω, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, στις 10 συμμετοχές παίρνεις άλλα 50 χιλιάρια. Επισήμως πάντως απαγορεύεται να δηλώσεις συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Αυτό μέχρι και κατά από εκεί και πέρα. Ας μην τα συζητάμε. Λοιπόν, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ό,τι ποδοσφαιριστή και αν αποκτήσεις, είτε είναι κάτω των 23, είτε άνω των 23, είτε Έλληνας ή ξένος, δεν σου αφήνει περιθώριο να οι αποδοχές του να ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Επειδή η ομάδα θεωρείται προβληματική, επειδή η ομάδα δεν αδειοδοτήθηκε λόγω οφειλών, δεν της επιτρέπεται να δαπανίσει περισσότερα από 100.000 ευρώ για τον παίκτη που θα αποκτήσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, λέω εγώ, στη λογική πια, ότι αν πούμε ότι μια ομάδα θα αποτελείται από πιτσιρικάδες και θες και ένα-δυο έμπειρους παίκτες να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους μικρούς και να βοηθήσουν και την ομάδα, εκεί ας πούμε αν έχεις τα χρήματα λες να πάρω για κάνα παίκτη πιο καλός. Εκεί λοιπόν δεν μπορείς. Με 100.000 ευρώ να πάρεις τι? Υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι όταν θες να αποκτήσεις έναν παίχτη με μεταγραφή, από τον έναν τέλος πάντων, ας πούμε τον άνω των 23, πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν μπορείς να δώσεις χρήματα σε ομάδα. Δηλαδή αυτά τα 100.000 αφορούν το ανώτατο, αφορούν τον ποδοσφαιριστή, τις αποδοχές του. Αυτό είναι μόνο για την περίπτωση του άνω των 23, για κάτω των 23. Ναι, και για κάτω των 23. Άρα μόνο ελεύθερη, δεν μπορεί να πάρεις, δεν μπορεί να κάνεις μεταγραφή. Ναι, μόνο ελεύθερη, δεν μπορεί να δώσει χρήματα σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, επίσης τώρα επειδή μιλάμε για μεταγραφές και τα λοιπά και για αποκτήσεις παιχτών, μέσα σε αυτές είναι και οι δανεισμοί. Ναι. Ο δανεισμός θεωρείται μεταγραφή. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή, αυτόν τον έναν που λέμε άνω των 23 Έλληνα ή ξένο, μπορεί να είναι και δανεικός. Αν τον πάρεις δανεικό, τελείως, έκλεισε θέση. Έκλεισες. Μάλιστα. Έτσι.
η θέση έκλεισε. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές, τα οποία προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ σας τα λέω γιατί η απόφαση είναι να ισχύσουν οι περιορισμοί που ίσχυαν την τελευταία φορά που προβλεπόντουσαν. Ναι. Έτσι, η Super League δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ποιοι θα είναι οι περιορισμοί στις μεταγραφές. Έχουν πει όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και εγώ σας λέω τι ίσχυε την τελευταία φορά. Αυτά ακριβώς που σας είπα. Άρη, για πόσες ομάδες μιλάμε οι οποίες δεν θα αδειοδοτηθούν? Λόγω φιλών. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι η μία που γνωρίζουμε. Λόγω φιλών, λόγω μη εγγύησεων, λόγω μη τηλεοπτικού συμβολέου, λόγω διάφορων πραγμάτων. Ναι, είναι διαφορετικά θέματα. Λόγω φιλών δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη ομάδα που δεν θα αδειοδοτηθεί. Υπάρχει περίπτωση κάποιες ομάδες να μην αδειοδοτηθούν επειδή δεν θα παρουσιάσουν ένα εγγυημένο business plan για του χρόνου. Ναι, δεν θα έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, με λίγα λόγια. Ναι, ναι, σε αυτές δεν θα επιβάλλονται αυτές οι ποινές. Ναι. Θα επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτές οι ποινές αφορούν τις ομάδες που δεν θα αδειοδοτηθούν επειδή δεν κάλεψαν τις οφειλές τους. Ωραία. Πέρα του Παναθηναϊκού υπάρχει άλλη ομάδα η οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία? Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι υπάρχει άλλη. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Η Επιτροπή Αδειοδότησης τα ξέρει αυτά που ετοιμάζει τις αποφάσεις της. Θα έχει ανοίξει τους φακέλους, τους εξετάζει, τους μελετά και θα βγάλει σε λίγο καιρό αποφάσεις για το ποιοι θα αδειοδοτηθούν και όχι. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Ξέρουμε για τον Παναθηναϊκό γιατί το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Υπάρχουν και αποφάσεις, αφαιρέσεις βαθμών, προσφυγές, εκδικάσεις. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Τώρα, για άλλες ομάδες, αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν καλυφθεί και δεν έχουν δηλωθεί, ας πούμε, στην Επιτροπή Αδειοδότησης, δεν μπορώ να σας το πω με σιγουρία, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Και οι ποινές αυτές, Άρη, ισχύουν για... Και είναι και δύσκολο να το μάθει τις ομάδες. Ναι. Μόνο η Επιτροπή Αδειοδότησης μπορεί να σου το πει. Ναι. Γιατί οι ομάδες λένε ψέματα συνήθως. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η ομάδα θα σου πει, εμείς είμαστε μια χαρά. Τα οικονομικά μας είναι καταπληκτικά. Εάν δεν αδειοδοτηθούμε, θα σου πούν, είναι σκάνδαλο. Ναι. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μην αδειοδοτηθούν, γιατί χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά, να πούν ότι μας αδικήσαν. Δεν θα το ανακοινώσει όμως η Επιτροπή στην περίπτωση αυτή? Ναι, ναι, βέβαια. Θα το ανακοινώσει φυσικά. Θα ανακοινώσει το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και άρα οι ποινές αυτές λοιπόν αφορούν την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Αυτές που συζητάμε τώρα, οι ποινές στις οποίες αναφέρθηκες για τον Παναθηναϊκό. Και αλλάζουν ή απαλήφονται, να το πούμε έτσι, μόνο αν ο Παναθηναϊκός αλλάξει το στάτους του ή οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αντίστοιχα ομάδα, φαντάζομαι. Αν δεν αλλάξει στο μεταξύ, προφανώς πάλι. Όχι, αυτές οι ποινές δεν έχουν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι. Ακόμα και αν πωληθεί, το αν θα πάρει άδεια ή όχι είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ναι. Η αδειοδότηση έχει κάποιες προθεσμίες. Ναι, ενώ ότι η αδειοδότηση είναι για μια... Δηλαδή, αν σε 15 μέρες έρθει ο Ταϊλανδός και βάλει 500 δισεκατομμύρια ευρώ, που λέει ο λόγος, και πληρώσει τους πάντες, τα πάντα μέχρι το τελευταίο ευρώ, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα αδειοδοτηθεί. Γιατί οι προθεσμίες παρήλθαν. Ναι. Καταλάβατε, σε αυτό θέλω να πω. Ναι. Άρα είναι κάτι που εξετάζεται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Ναι. Οι προθεσμίες για να καταθέσει φάκελο ήταν μέχρι 31 Μαρτίου και δόθηκε μια παράταση τότε 15 ημερών. Ναι. Από την UEFA μάλιστα. Και το 31 Μαρτίου έγινε 16 Απριλίου. Στις 16 Απριλίου, 19 για την ακρίβεια, γιατί μεσολαβούσαν τα Σαββατοκύριακο κτλ. 19 έκλεισε η διαδικασία. 19 Απριλίου. Μάλιστα. Και έχουμε 3 Μαΐου. Ναι. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Όταν θα πάει μια ομάδα να προσκομίσει ένα χαρτί, το οποίο θα το έχει υπογράψει ο παίχτης και θα λέει εξοφλήθηκα, η ομάδα με έχει πληρώσει, ή διακανόνισα την οφειλή και πληρώνομαι κανονικά τις δόσεις, αυτό το χαρτί πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής και μια ημερομηνία που υπεγράφει αυτό το χαρτί. Λοιπόν, αυτό το χαρτί δεν μπορεί να λέει 3 Μαΐου. Πρέπει να λέει 16 Απριλίου. Άλλη ερώτηση τώρα, Άρη, εσύ που γνωρίζεις. Ναι. Να περιμένουμε προσφυγές από ομάδες οι οποίες, ας πούμε, θίγονται από αυτή την αλλαγή του κανονισμού? Και να γίνουν δεν έχουν τύχει. Μάλιστα. Και να γίνουν δεν έχουν τύχει. Αν γίνουν, θα γίνουν από τη Football League. Για παράδειγμα, ναι. Έτσι, από τον τρίτο της Football League, τον τέταρτο, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί η αλλαγή στην ποινή δεν είναι παράτυπη.
Το γεγονός ότι γίνεται βέβαια, ας πούμε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που γίνεται 3 Μαΐου, λίγες μέρες πριν τελευταία αγωνιστική, δεν μπορεί να σταθεί αυτό πράγμα κάπου, που δεν ήταν κάτι που... Έχει μια καταχρηστικότητα αυτό, εντάξει, είναι καταχρηστικό. Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια ζητήματα ηθικής τάξης, έτσι. Αλλά δεν είναι παράτυπο, δηλαδή ένα δικαστήριο δεν θα σου πει παρανόμησης. Μάλιστα. Πόσο μάλλον αν το τώρα θα το κρίνει και το δούσο της ΕΠΟ, έτσι, γιατί πρέπει να περάσει από έγκριση αυτή η απόφαση σημερινή. Ναι. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι πληροφορούμαστε, η ΕΠΟ θα κάνει δεκτή αυτή την αλλαγή που έκανε σήμερα η Λίγκα στην ποινή. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Κάτι άλλο έχουμε. Κάτι άλλο. Όχι, εσείς αν θέλετε να με ρωτήσετε. Όχι, νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Αν υπάρχει κάτι άλλο αργότερα, προκύψει οτιδήποτε, φυσικά θα είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Αρή. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά αναλυτικά. Για να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται. Να μπείτε κιόλας και σε λίγο, θα τα διαβάσετε. Θα βρίσκονται στο sportfm.gr. Εντάξει, τρελό ζόρι. Ναι, βέβαια. Τρελό ζόρι και θέλει πολύ, πολύ συγκεκριμένο πλάνο. Με ανθρώπους που μπορούν να το υπηρετήσουν το πλάνο. Με μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί είναι άλλο πράγμα να το ξέρεις και να κάνεις την ψαχτική σου και να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι γι' αυτό, και άλλο ξαφνικά να πρέπει, ας πούμε, Μάιο, Ιούνιο να επενδύσεις σε πιτσιρικάδες. Πώς τους βρεις, πώς τους ετοιμάσεις, πώς θα τους κάνεις ομάδα. Και ποια διοίκηση, με ποιους ανθρώπους επίσης. Λέμε στην περίπτωση θα το κάνει που όλο αυτό, θα το κάνει αναγκαστικά, αν υπάρξει, ας πούμε, μεταβίβαση, αν το fund με μπροστάρι τον Ταϊλανδό επιχειρηματία προχωρήσει στην απόκτηση του Παναθηναϊκού, θα το κάνει αναγκαστικά. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ναι. Δεν πάει ότι όχι, εγώ θα βάλω περισσότερους από παίχτες άνω των 23. Αυτό είναι. Το θέμα είναι και ποιο προπονητή θα το κάνεις. Γιατί αν είχα στο μυαλό τους να φέρω τον τάδε προπονητή, ναι, ο τάδε προπονητής μπορεί να έρθει πακέτο με τους τάδε παίχτες και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολο. Ο Ουζουνίδης, για παράδειγμα, το έχει περάσει αυτό στον Πανιόνιο. Το λέω γιατί ο Ουζουνίδης είναι τώρα στον Παναθηναϊκό μέχρι την Κυριακή και μετά δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είναι ένας προπονητής που το έχει ξαναπεράσει όλο αυτό. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος, ας πούμε, ακόμα και αν του έλεγαν από τη διοίκηση μήνε, δεν ξέρω αν θα ήθελε να το ξαναπεράσει όλο αυτό το πράγμα, ειδικά μετά τη σεζόν που πέρασε φέτος. Να ξαναπεράσει δηλαδή στον αναλόγιο του Πανιωνίου να δουλεύει αναγκαστικά με συγκεκριμένη ηλικία παίκτη. Μπορεί ο άνθρωπος να πει φτάνει ως εδώ. Αν σκεφτείς, αν θυμηθείς μόνο το πόσες φορές μίλησε ο ίδιος για την ανάγκη για μη περαιτέρω αποδυνάμωση της ομάδας μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, καταλαβαίνεις τι θα σημαίνει το γεγονός ότι σε λίγες μέρες οι παίκτες οι οποίοι απάρτησαν το ρόστερ του Παναθηναϊκού μπορεί να έχουν μείνει από αυτούς, ξέρω εγώ, 3-5, δεν ξέρω πόσοι. 3-5 όχι, γιατί είναι διάφοροι πιτσιρικάδες. Σχήμα λόγου, κατάλαβες τι θέλω να πω. Από αυτούς που τραβήξαν το κουπί μέσα στη σεζόν, να έχουν μείνει ελάχιστοι. Οπότε είναι απογοητευτική και η εικόνα και οι σκέψεις. Παιδιά, εντάξει, είναι λίγο σύνθετο το puzzle τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό το σύνθετο puzzle κάνει και λίγο σύνθετες και τις διαπραγματεύσεις, όπως καταλαβαίνετε, για την ομάδα. Ναι. Και όλα μετράνε. Τελείως διαφορετικό deal με το Παναθηναϊκό Super League, τελείως διαφορετικό deal Παναθηναϊκό στη Β, ή μη deal ενδεχομένως. Τελείως διαφορετικό με μείον 6, τελείως διαφορετικό με μείον 6 για τις παραμέτρους. Όλα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη λογική, σε αυτού του ύψους τα μεγέθη έχουν τη σημασία τους. Λέει κάποιος. Το μόνο που δεν έβαλαν σε ποινή είναι να δένουμε κάθε βράδυ τον προπονητή στον Κάφκασο και να έρχεται ένα πουλί να του τρώει τα μέσα του. Ναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω αυτό στον κόσμο σου. Αλλά αλλιώς σου λέει πέσε. Εντάξει. Γιατί αλλιώς, συγγνώμη, για να το σκεφτούμε, γιατί άμα πάμε να το συζητήσουμε ανάποδα, εγώ θα ρίξω στο τραπέζι ότι, παιδιά, τι γίνεται, δεν μας αρέσει ο κανονισμός και τον αλλάζουμε. Δηλαδή, είναι η άλλη τέτοια τη κουβέντα. Δηλαδή, τι νόημα έχει να συζητάμε για κανονισμούς όταν ξαφνικά δεν μας αρέσουν οι κανονισμοί ή αφορούν πολλούς ή μπορεί ή μάλλον ενδέχεται να αφορούν αρκετές ομάδες, ξαφνικά τον αλλάζουμε. Και δεν γίνεται και αυτή η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος κοντά. Δηλαδή, και να μείνεις κατηγορία και να έχεις να ξεκινάς να εκκινείς από την ίδια αφετηρία με τους υπόλοιπους έχοντας δυνατότητα να κάνεις μεταγραφές. Κάπως πρέπει να πληρώσεις. Σου λέει, ναι, μένεις στην κατηγορία, αλλά ξεκινάς με αυτό το χάρτη. Αλλιώς δεν έχει ομάδα, το κάνουμε και ίσωμα. Δεν έχει λογική αυτό. Τέλος, επειδή θα πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να πω ότι και τα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0, βρίσκονται στο 23.
83ο λεπτό, με τη διαφορά ότι στο παιχνίδι της Ατλέτικο με την Arsenal είχαμε τραυματισμό του Λοράν Κοσιελίνη, ο οποίος φάνηκε σοβαρός. Ο Κοσιελίνη παραπάτησε κάπου μόνος του, ξεγύρισε το πόδι του, φαίνεται ότι υπέφερε πραγματικά. Χτυπιόταν στον αγωνιστικό χώρο, έκλαιγε και όλα αυτά, ήταν όλοι και οι υπόλοιποι 21 ποδοσφαιριστές από πάνω του. Έγινε αλλαγή, μπήκε ο Chambers στη θέση του. Δεν ξέρω, θα γίνει, φαινόταν ότι έχει κάτι πολύ άσχημο, ήταν σε μεγάλο πόνο. Στον μπήκε στη θέση του ο Chambers, αλλά όλα αυτά έχουν καθυστερήσει το παιχνίδι γύρω στα 5 με 6 λεπτά, μπορεί και παραπάνω. Οπότε το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Γιατί δεν μπήκε ο δικός μου Μαυροπάνος δηλαδή? Είναι εκτός 18. Γιατί είναι 18? Είναι εκτός, γιατί? Δυστυχώς. Γιατί δεν θέλουν να γίνει ο τρίτος Έλληνας μετά τον Τζιόλι και τον Μήτρο που θα παίξει τελικό Europa League. Κατάλαβες. Γιατί πονάνε, Κώστα. Γι' αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, το συνεχίζει να πέφτει ξύλο. Ο Γκρισμάν τώρα είδα έχει ματώσει το κεφάλι του. Μάλιστα. Ωραία. Ομορφιές. Πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τα ξαναλέμε σε λίγο. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε αναλυτικά μια ερωτική περιπέτεια του Μόρισι στα 80's, με σκηνές ζήλιας, έτσι, αναγνώσεις σημειωματαρίων, όπως τα παλιά λευκόματα, ξέρεις, αυτά κρυφά με το λουκετάκι που είχαν τα κορίτσια στα κομμωδίνα τους. Κυρίες και κύριοι, να σας πούμε καλησπέρα. Χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM σε 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε από τις 12 και μετά. Τώρα για επικοινωνία με σταθμό και την εκπομπή υπάρχουν οι εξής τρόποι. Μέσω του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε Super, φαίνεται ένα διάστημα. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19-6-19 με χρέωση 0,31 λεπτά του ευρώ ανά SMS, συν το τέλος τηλεφωνίας 12-15-18-20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού μας προ ΦΠΑ. Ιντερνετικά τσαμπέ δηλαδή. sportfm.gr. Πάνω δεξιά κλικάρε την κυπουλή sportfm94,6. Ανοίγει ο Media Player. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούτε. Στην ίδια σελίδα, μία φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οποτεδήποτε θέλετε. fightclub2.0 στην αναζήτηση του Facebook και την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Στο αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να κατεβάσετε το Fight Club application δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις, με όλα τα καλά καλούδια μέσα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Ο Κοσχελνή, κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι έκανα τώρα μια σύντομη γύρα και προσπάθησα να δω, πρέπει να έχει σπάσει τον αστράγαλό του. Είμαστε. Το πιθανότερο, εντάξει, θα το μάθουμε φαντάζομαι μέχρι το τέλος του αγώνα. Τέλος πάντων, φαινόταν άσχημος ο τραυματισμός. Και δηλαδή, κόσμο που γκρινιάζει, ότι εμείς σας τα λέγαμε, Μαυροπάνος έπαιζε πολύ καλά. Τι το θέλει τον Κοσχενή. Διάβασα σχόλια τύπου έχει γίνει Λόβρεν και τέτοια. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Δηλαδή, όταν διαβάζεις τέτοια απαξιωτικά σχόλια τώρα. Δεν είναι Λόβρεν. Εντάξει. Δηλαδή, έχουμε ρίξει, ας πούμε, έχουμε ρίξει πάρα πολύ το επίπεδο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 33ο λεπτό στο Σάλτσμπουργκ. 34ο στη Μαδρίτη. Μέδαν και τα δύο παιχνίδια. Και χωρίς συγκλονιστικές φάσεις από ό,τι έχω προλάβει να πω. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι. Μάλλον ξέρει να έχουν γίνει κανένα δύο ψιλοκαλά σουτ. Αλλά έτσι συγκλονιστική φάση δεν έχω δει σε κανένα παιχνίδι. Απλώς θυμίζω ότι το παιχνίδι στη Μαδρίτη έχει διακοπεί τουλάχιστον 5 λεπτά. Το θυμάμαι λόγω του τραυματισμού του Κοσιελνή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Ο μεγάλος Χερμάν Μπούργος ξέρει τι θα κάνει. Ξέρει πως θα χειριστεί το θέμα. Ναι. Θεβάσαμε σήμερα και ένα ωραίο κομμάτι του Σομπρέρο πάλι για τον αγαπημένο Χερμάν Μπούργος, ο οποίος έλεγε για τον Σιμεώνε ότι είμαστε σαν Ντενίρο Τζοπέση και τέτοια ωραία πράγματα. Και όλοι ξέρουν ποιος είναι ποιος. ναι. Ότι ξέρεις πολλά χρόνια έκανε μια ωραία αναδρομή στην καριέρα του Μπούργος ως τερματοφύλακα. Γιατί εντάξει, προφανώς είναι και αυτή. Το θυμόμαστε τον Μπουργούς και από τον Μοφλάκα λόγω της εγκεντρικότητάς του και μόνο. Θυμόμαστε τη μαλούρα, τη μακριά, τα καπέλα και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα είναι όλα αυτά. Όπως περασμένα, ξεχασμένα, αλλά εγώ δεν το ήξερα, πρέπει να πω. Δεν τη θυμόμουν την ιστορία. Έδωσε αυτές τις μέρες, έδωσε συνεντεύξεις ο Μαχλάς σήμερα σε 2-3 διαφορετικά μέσα. Και είπε τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Μεταξύ των οποίων, εγώ ομολογώ ότι δεν το θυμόμουν να κάνει. Είδες, επειδή είναι μικρός ο Μαχλάς, ναι. Μάλλον επειδή έγινε πολύ γνωστός, πολύ μικρός, mm-hmm.
τον είχα βγάλει από τη φάση 2000, γύρω 2004 τελείως. Ναι. Δηλαδή τον είχα βγάλει, είχα στο μυαλό μου ότι ξέρω ότι είχε αποσυρθεί 4 χρόνια πριν. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Ο Μαχλάς έπαιζε μέχρι το 2002 στην Εθνική και ουσιαστικά είπε στη συνέντευξη ότι άμα δεν είχα τσακωθεί με τον Ρεχάγκελ, εγώ και ο Γιωργάτος, mm-hmm. μπορεί να μην υπήρχε χαριστέας. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, είπε επειδή τσακωθήκαμε δεν με πήρε. Ναι. Και επέλεξε το χαριστέα και να έχουμε το χαριστέα πέρα με το γύρο. Δεν θυμόμουν ότι τσακώθηκε ο Μαχλάς. Για τον Γιωργάτο το θυμάμαι πολύ καθαρά και αυτό θυμάμαι ακριβώς και που τι θα είχε γίνει. Ναι, δηλαδή, το θυμόμαστε όλοι, ας το θυμίσουμε στους μικρούς μας φίλους. Ότι είχε βρίσει τον Ρεχάγκελ και είχε πει στον Δημήτρη τον Κωνσταντίνο. Στον Κώστα. Στον Κώστα τον Κωνσταντίνο, τον Γερμανό, τον επωνομαζόμενο και ως Γερμανό. Που έπαιζε τότε στη Γερμανία ο Κωνσταντίνο. Ναι. Του λέει μετάφρασε αυτό το πράγμα. Λέει δεν μπορώ να το πω αυτό. Πες ακριβώς τι είπα. Έτσι. Και του ζήτησε επιτακτικά να μεταφράσει τον Ρεχάγκελ. Και ήταν για θέμα λάθος θέσης νομίζω του Κωνσταντίνο να παίξει μια θέση. Που δεν ήθελε ο Γιωργάτος. Ήταν θέμα ότι γενικά δεν ταιριάζαν τα χνότα του σε μια περίπτωση και δεν γούσταρε να πειθαρχήσει ο Γιωργάτος αυτά που του έλεγε ο Ρεχάγκελ. Και το μετέφρασε ο Κωνσταντινίδης και όπως είναι λογικό και επόμενο, τέθηκε εκτός εθνικής ο Γιωργάτος. Σωστό. Αλλά για τον Μαχλά δεν θυμόμουν ότι είχε τσακωθεί με τον Ρεχάγκελ. Ναι. Το θυμάμαι. Δηλαδή και για ποιον λόγο ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά μου είναι τελείως. Είναι αυτό που έλεγες και εσύ. Πίστευα ότι είχε σταματήσει γιατί είχε σταματήσει. Ναι. Γιατί είχε έρθει το πλέγμα του χρόνου. Εν τω μεταξύ, ο Μαχλάς ξέρεις, είναι ο. Παιδιά, είναι η μία θέση εκεί στην επίθεση και είναι δική μου αυτή η θέση. Ναι. Τώρα τι να ήρθε. Επίσης ο Μαχλάς. Του έλεγε να παίξει, ξέρω εγώ, εξτρέμ. Μπορεί. Μπορεί. Έχοντας δει και το Χαριστέα να παίζει εξτρέμ, μπορεί. Μπορεί. Να παίξει ο δεύτερος επιθετικός ή εξτρέμ και όχι σεντερφόρ. Okay. Επίσης η εικόνα που έχουμε για τον Μαχλά όλα αυτά τα χρόνια που τον βλέπουμε είναι ότι στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Δηλαδή δεν το έχει στο μυαλό σου ότι έχει μανουριάσει προπονητή. Ναι. Μπορεί να έχει μανουριάσει με όλους τους προπονητές που έχει συνεργαστεί. Δεν το ξέρουμε. Η εικόνα που παίρνει και προς τα έξω, το κοπέλι, ο καλός Μαχλάς, ο Μαχλάς ο οποίος είναι πάντα, ας πούμε, ό,τι του πει ο προπονητής το κάνει. Πέρα από ότι ήταν πολύ καλός παίκτης και έκανε και σπουδαία πράγματα στο εξωτερικό. Δεν τον έχεις, παιδί μου, να μανουριάζει με προπονητή του. Κι όμως το έκανε. Ναι. Είχαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, ο Μαχλάς, ρε, εσύ, για όσους ήμασταν στο γήπεδο εκείνη τη μέρα. Ευκαιρία για τον Ατλέτικο εδώ να σκοράρει. Με τη Ρωσία λες. Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι παίκτες έχουν νιώσει τέτοια ειδονή μέσα σε γήπεδο, τέτοιον πανηγυρισμό, τέτοιο πράγμα, όσο ο Μαχλάς εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, μάθαμε παρόλα αυτά και άλλα έτσι, ένα δύο ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ότι τον καιρό που του έκανε πρόταση η Φύτεση, του είχε κάνει πρόταση και η Σαμπντόρια, αλλά προτίμησε να πάει στην Φύτεσε. Αλλά το ακόμη. Νομίζω έκανε πολύ καλά. Έκανε γιατί πολύ καλά. Πολύ καλά, πηγαίνοντας σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο βολικό για επιθετικούς. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, αλλά ακόμη εντυπωσιακότερο είναι ότι μετά την Φύτεσε και τα ανδραγαθήματά του εκεί πέρα τα ποδοσφαιρικά, μαζί με τον Άγιαξ το έκανε πρόταση και η Μπάγερν. Μάλιστα. Και τι το φοβήθηκε. Λέει, επέλεξε να μείνει λόγω ποδοσφαιρικού στυλ. Αυτή ήταν η. Ναι. Ότι πίστευε ότι θα ήταν καλύτερο απλώς να κάνω έναν. Μια μετακόμιση. Μια μετακόμιση, ναι, μια προαγωγή να πάρω. Κατά κάποιο τρόπο εντός της Ορδανίας. Και λέει, εντάξει, καλά τα πήγαμε. Στην Ευρώπη, βέβαια, δεν διακριθήκαμε κάτι που ενδεχομένως να είχε γίνει με την Bayern, ίσως λίγο πιο εύκολα. Αλλά και στον Άγιαξ. Okay, ναι, καλά. Όλα ωραία. Μετά και τόσο ωραία, γιατί την τελευταία χρονιά πήγε δανεικός στον Άγιαξ. Σε πριν μετά γύρισε στον Ερακλή που το θεώρησε το μεγάλο λάθος της καριέρας, τώρα γύρισε για τον Γκέραρτ. Mm-hmm. Ήθελε να τον τιμήσει, αλλά το θεώρησε λάθος. Μετά ξαναγύρισε στον Όφη, όπως θυμάστε, έκλεισε την καριέρα του στον Αποέλ. Πολύ συγκινημένος για τον Αποέλ, του άρεσε πολύ. Mm-hmm. Λέει, δεν περίμενα θα κλείσει την καριέρα μου στον Αποέλ, αλλά στα 35 του μάλιστα πήγα, στα 33 του, 33 με 35 παίξε στον Αποέλ ο Μαχλάς και μια χαρά κιόλα. Και είπε έτσι ωραία πράγματα. Είπε για τον Ζλάταν με τον οποίο είχαν συνυπάρξει. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω περιμένω ότι αυτό που λέμε, ότι είναι ένα περίεργο παιδί που θέλει να το αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερος. Αυτό. Μου έκανε εντύπωση ότι θεώρησε τον πιο εντυπωσιακό παίκτη που έχει δει τον Μπρίαν Λάουντρουπ. Τον αδερφό του Μικαλ Λάουντρουπ. Συγγνώμη, πήρε κάρτα ένας παίχτης της Μαρσέιγ που έβλεπα. Δεν πρέπει να δω ποιος είναι. Ναι, ο Σάρ. Ο Σάρ. Ναι, ο Σάρ. Τώρα, ο οποίος βλέποντας τη φάτσα του, του κάνει πάνω από 15 χρονών. Ναι. Δηλαδή είναι κλασική φάτσα μπόμπυρα. Ναι. Είναι σαν μπόμπυρας. Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, αν είναι baby face και είναι. Κάνω ένα κόπο εκεί, μια που είσαι.
μου κάνει πόσο είναι. Δηλαδή σου λέω, δεν τον κάνεις πάνω από 15, λες, αν 20. Θα σου πω. Βαριά. Θα σου πω. Ναι. Πόσο είναι. Εντάξει, ένα σαρ είχε κάποτε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό. Πρέπει να είναι άλλο σαρ όμως αυτό. Γιατί όλος ήταν τριαντάρης. Ο σαρ, δεν μιλάμε για αυτό το θηριώδη μαύρο. Ναι, 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 Βέλγο κλπ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο κύριος είναι ο Μπούνα Σαρ. Ναι. Ο οποίος σου πληροφορώ ότι είναι 26 εκκλεισμένος. Δεν το κάνεις πάνω από 15-16 λόγω φάτσας. Τελείως όμως. Είναι 26 εκκλεισμένα κι όμως. Εντάξει. Συμβαίνουν και τα ανάποδα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Κάτι σε έκοψα που έλεγες. Ναι, έλεγα για τον, για τον Μαχλά, για τον Ζωάταν, ότι. Όχι, έλεγα για τον Μπρίαν Λάουντρουπ. Ναι, ναι. Του έκανε τρομερή εντύπωση ο Μπρίαν Λάουντρουπ, ο αδερφός του Μελή. Τον είδα κάνει απίστευτα πράγματα με την μπάλα. Και πολύ συγκινητική βέβαια στιγμή που περιγράφει και την περιγράφει πραγματικά με τρομερή λεπτομέρεια. Το Μαξίμ Λόπεζ, μήπως λέμε, ρε, εσύ λέει κάποιος, όχι τον Μπούνα Σαρ, που είναι 20 χρονών, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, όχι, ολοκλήρωσε, όχι, εμείς κόβω συνέχεια. Εγώ το Σάρ είδα να παίρνει κάρτα πριν. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Τη στιγμή που συνάντησε τον και του μίλησε ο Κρόιφ. Ναι, εντάξει. Που το θυμάται ο Λίμ έξω από αυτό το θυμόταν. Είναι ένα αμάξι απέναντί μου με αναμένα τα φώτα που έχει σταματήσει. Δηλαδή το θυμάται σαν σκηνή από ταινία, ρε παιδί μου. Και κατεβαίνει ο Κρόιφ και μου λέει, είσαι πολύ καλό. Πώς το έχει κρατήσει μέσα του, ρε παιδί μου. Παρότι εκεί ζούσε. Παρότι ζούσε, ήταν στον Άγιαξ όμως, ξέρεις. Ναι, αλλά ήταν ο Κρόιφ. Ενώ δεν θα τα φανταζόμουν. Ίσως η πρώτη φορά που τον είχε ιδέα, ήταν η πρώτη φορά που του μίλησε. Ναι. Και εντάξει, σου μένει. Είναι λογικό. Έχουν πάρει κάρτα και ο Σαρ και ο Λόπεζ. Και ο Σαρ και ο Λόπεζ. Ο Μαξίμο Λόπεζ. Εντάξει. Ο Μαξίμο Λόπεζ, ναι, είναι 21. Εντάξει. Ο Μαξίμο Λόπεζ είναι 21, αν είναι αυτό. Το οποίο σπίτι του Κρόιφ, τώρα ειρήσουν παρόδο το λέω, πάνω στην κουβέντα. Θέλω να πω ότι ενώ μέχρι πρόσφατα κατοικούνταν κανονικά, μιλάμε για το πατρικό σπίτι του Γιώχαν Κρόιφ στο, στο Άμστερνταμ, τώρα αποφάσισαν να το κάνουν, θα νοικιάζεται και πάλι, αλλά θα είναι σαν μίνι μουσείο μέσα. Για να το βλέπει ο κόσμος. Τέλος πάντων, η άσχετη πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, αυτά, ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, ναι, του, πολύ. Του Μαχλά, πρέπει να πω. Και αποδεικνύει τελικά και οι ποδοσφαιριστές που αναλώνονται συνήθως σε κλεισεδούρες και λοιπά, όταν θέλουν να μιλήσουν και όταν έχουν και ένα background, μπορούν να πούνε και ωραία πράγματα. Ναι. Μπορούν να πούνε και ωραία πράγματα, να θυμηθούν και ωραίες ιστορίες, ειδικά πια όταν είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, γιατί όσο είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές, δυσκολεύονται να μιλήσουν για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Αλήθεια. Όταν σταματάνε την μπάλα και κάθονται μετά και δεν έχουν αγγυλώσεις, πρέπει, μην πω αυτό, μην μου την πέσει ο κόσμος, μην την πέσει ο τύπος, μην την πέσουν οι οργανωμένοι, μπορούν να πούνε και ωραία πράγματα. Χωρίς απαραίτητα να είναι αιχμηρά. Μπορεί να είναι ωραία. Επίσης θυμίζω ότι σε μια άλλη εποχή που σπάνιζαν, δηλαδή μιλάγαμε για πολλά χρόνια για τα ψαλιδάκια του Αναστόπουλου, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, το ψαλιδάκι που είχαμε να θυμόμαστε είναι ένα ψαλιδάκι του Μαχλά σε Ελλάδα-Λουξεμβούργο. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πρέπει να πω και ψαλιδάκι, ωραίο. Και κανονικότατο. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο ήθελα να πω. Δες, κάπου αλλού πήγαινα και ξεχάστηκα πετώντας από το ένα θέμα στο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, στο 0-0 για τα δύο παιχνίδια, 44ο λεπτό στο Σάλτσμπουργκ Μαρσέι, 45ο στο Ατλέτικο Άσαν. Περιμένουμε τώρα να δούμε τις καθυστερήσεις, γιατί θα έχουμε αργοπορία, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα. Θέλω να σου πω στα μπασκετο ποδοσφαιρικά νέα, ξεκινώντας από τα ποδοσφαιρικά, ότι είναι μεγάλο κρίμα που το Συμβούλιο Πυγμαχίας δεν βγάζει επαγγελματική άδεια στο Ρίο του Φέρντιναντ. Θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί δεν του βγάζει όμως? Γιατί τον εξέτασαν και... Λόγω ηλικίας, ας πούμε, είναι πάνω από κάποια ηλικία. Όχι, δεν είναι θέμα ηλικίας. 39 είναι. Δεν έχει να κάνει. Ο Φέρντιναντ. Ναι. Ωραίο Φέρντιναντ, μόνο 39 είναι ακόμα. Ναι, 39 είναι. Μάλιστα. Έπαιζε μέχρι πριν από 3 χρόνια.
36. Και τώρα είναι 39. Okay. Δεν είναι και περίεργο. Δεν είναι και περίεργο. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Τι διάολο γίνεται ρε, εσύ 39 εντάξει, να πούμε. Άστασο, ο Φέντερ είναι δόλιος. Θυμίζω ότι ξεκίνησε τον box γιατί είχε πεθάνει η γυναίκα του. Μια και τέτοις. Όλη την ιστορία. Τέλος πάντων, έκανε πολλές προπονήσεις, ήθελε να πάρει επαγγελματική άδεια, αλλά ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν του έδωσε το Βρετανικό Συμβούλιο την... Έχουμε την αιτιολογία γιατί. Όχι. Όχι. Εντάξει. Όχι. Και είναι κρίμα διότι κλείνει την ανακοίνωση του Φρέντα λέγοντας το εξής. Είναι διπλό κρίμα. Λέει: παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα καλύτερα ψυχικά ή σωματικά, έχω λάβει επιβεβαίωση ότι η αίτησή μου δεν αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο την παρούσα χρονική στιγμή. Ναι. Α, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα καλύτερα, ναι. Αν είναι ότι είναι πολύ καλά ψυχικά ναι. και σωματικά, αλλά δεν πρόκειται να τον, αφήσουν να πυγμαχίσει. Θα ήταν ιδιαίτερα, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον. Να το πούμε ανάποδα από όλους τους Βίζε ή δεν ξέρω ποιον άλλο διάβαζα, ένα πρώην παίχτη της Μίλαν διάβαζα πρόσφατα ναι. Οι οποίοι ξεροπάνε και γίνονται ντούκια. Είναι ένα άλλο πράγμα πας να γίνεις πυγμάχος ναι. μετά τους προσφυγικούς κάτι. Πολύ διαφορετικό, δεν θυμάμαι κάποιον να το έχει κάνει. Και όχι ερασιτέχνης πυγμάχος, επαγγελματίας πυγμάχος. Ναι. Εδώ είναι η ιστορία, η χοντρή. Ο οποίος Βίζε ξαναγύρισε νομίζω το ποδόσφαιρο από ό,τι έβλεπα. Δηλαδή, αφού πρίστηκε, έγινε μποντιμπιλτερά σε αυτό το πράγμα. Θα πω γκολ Ατλέτικο. Τρία τραπεζών μόλις από ό,τι βλέπω. Στο δεύτερο εξ αυτών ο Ντιέγκο Κώστα. Και χωρίς τον Κοσχελνή πια να τον εμποδίζει. Κάνει το 1-0. Δεν θέλατε μαύρο πάνω. Δεν θέλατε μαύρο πάνω. Λουστείτε τα τώρα. Έτσι είναι. Δεν είχαμε ιδιαίτερα αμφιβολία για το ποια ομάδα όχι. θα ανάγει στον τελικό. Είναι η αλήθεια. Όχι. Μετά το σκορ του πρώτου αγώνα, όχι. Ναι. Αν είχε μείνει το 1-0 στον πρώτο αγώνα, θα σου λέγω ότι θα είχαμε πιο πολύ ενδιαφέρον στο μάτς. Ναι. Τώρα με 1-1. Αλλά πάση περιπτώσει, εντάξει. Με 2-1. 2-1. 1-1. Το πρώτο. 1-1, ναι. 1-1, ναι, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις ένα γκολ βάζει Άρσεναλ και έχει σκορ παράταση. Δηλαδή μην την έχουμε και ξεγραμμένη. Μην την έχουμε και ξεγραμμένη. Όχι, ξεγραμμένη δεν είναι. Μπορεί να την έχει ξεγραμμένη. Ξαφνικά, α πούμε, να την ξεγράφει. Ποτέ. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλύτερη ομάδα Ατλέτικο. Με αυτή την έννοια το λέω. Και ο Λακαζέτ όμως με τη δύναμη παίρνει από το κολομέρι του φαν του που έχει κάνει το Τουάζ, μήπως ας πούμε έχει αποκτήσει κάποιες σούπερ υπερδυνάμεις. Δηλαδή κλείνει τα μάτια, οραματίζεται τη φάτσα του πάνω στο κολομέρι του φαν και σου λέει γι' αυτόν τον τύπο εγώ. Μπορώ να το πω φαν ότι να σου πω κάτι. Αν περάσει την ομάδα τελικό θα κάνω τη φάτσα και στο άλλο κολομέρι. Εντάξει, τα δίνει όλα. Καταλαβαίνω. Τα δίνει όλα εκεί. Και θα την κάνω και μπροστά. Μην ρωτάτε πού. Δηλαδή, άμα ας πούμε και αν στον τελικό σκοράρεις και πάρει η ομάδα το Europa, μπροστά η προβοσκίδα θα έχει τη φάτσα σου. Mm-hmm. Θα γίνει δικέφαλος δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Υπό μία έννοια, ναι. Mm-hmm. Υπό μία έννοια, ναι. Mm-hmm. Και θα φωνάζω τον Πιτουφίνου μου Λακαζέτ. Ναι. Θα λέμε, ξέρω εγώ, θα λέει στην κομμενά του, πάρε στα χέρια στο Λακαζέτ. Mm-hmm. Σου αρέσει ο Λακαζέτ μου. Σε κερνάει καλά ο Λακαζέτ. Θα αντικαταστήσει στο, πώς το λένε, στο αντίστοιχο slang, ξέρω εγώ, .fr το μαγιόξυλο νομίζω. Με κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Τι είναι ο Λακαζέτ? Σκόρερ. Σωστά. Τι θα κάνει? Κατά συρροήν. Ναι. Και κατά εξακολούθηση. Τι θα κάνει ο φαν έχοντας κάνει τη φάτσα του Λακαζέτ μπροστά στον πιτουφίνο του? Πολύ καλά. Σκοράρει, καταρρυπάς. Πολύ καλά τα λες και τα σκέφτεσαι. Οπότε αν σκέφτεται όλα αυτά τα πράγματα ο Λακαζέτ, μπορεί να πάρει μια επιπλέον όθηση για το παιχνίδι, εγώ λέω. Ναι. Γιατί ξεκινάς από το κολομέρι. Αν φτάσεις μετά και αλλού. Ένα καλό λόγο να υπερβάλλει σε αυτό. Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Δεν το συζητάμε. Ο Σαρπικίδης, παιδιά, είχε ασχοληθεί με την πυγμαχία πριν το ποδόσφαιρο. Έτσι και ο Λαμπροσχούτος, δεν έγινε ακριβώς πυγμάχος. Έναν αγώνα έδωσε με το Ζε Μαρία, τον παλιό παίχτη της Ρώμα. Όχι, κάτι έκανε, κάποια πολεμική τέχνη έκανε ο Χούτος. Επαγγελματικά όμως κατέβαινε. Νομίζω, ναι, νομίζω είχε κατέβει σε αγώνες. Αλλά δεν ήταν πυγμαχία, νομίζω. Κάτι άλλο ήταν. Kickbox, κάτι, κάποια άλλη τέχνη. Ναι. Πολεμική τέχνη ήταν, νομίζω. Τέχνη πάντως ήταν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, τελειώσα τα ημίχρονα όπως καταλάβατε. Ατλέτικο λοιπόν Άρσεναλ 1-0, Μαρσέι Σάλτσμπουργκ 0-0. Παρά το μόλις ένα γκολ, θεωρητικά
υπάρχει ενδιαφέρον, θεωρητικά πρακτικά υπάρχει ενδιαφέρον και στα δύο, ναι. Πώς το λένε, και στα δύο δεύτερα ημίχρονα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τώρα εδώ, γιατί δεν είναι για παραπάνω, ειλικρινά. Και μας ξενερώνουν και λίγο να πούμε μετά τα γκολ που μπήκαν στο Champions League. Τώρα έχει περάσει, ας πούμε, 90 αγωνιστικά λεπτά σε δύο παιχνίδια και έχουμε ένα γκολ. Δηλαδή, κάντε κάτι. Ναι. 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 Δεν γίνεται Champions League, αλλά κάντε κάτι. Οι άλλοι 13 γκολ πετύχαν σε δύο μάτσα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να κάνουν, δηλαδή. Έλος. Ούτε χάντμπολ να ήταν. Έλεος, δηλαδή. Λοιπόν, επειδή στο επόμενο μήνυμα έχουμε αναλύσουμε άλλα σοβαρά εξωαθλητικά θέματα, μπορείς να μου εξηγήσεις, να καταλάβεις πέρα από τα προφανή, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ήταν ο λόγος αυτής της ανακοίνωσης των 10 ομάδων. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν χωράει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα πέρα από κάθε λογική. Το ναι, θέλουμε τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, αλλά χωρίς τον Γιαννακόπουλο. Σαν να βγει ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες και να πούνε θέλουμε την Αρμάνη, αλλά χωρίς τον Γιώργη τον Αρμάνη. Ναι. Ή θέλουμε, ξέρω εγώ, την Τσεσκά χωρίς τον Βατούτιν, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ομάδας και πάει λέγοντας. Ή θέλουμε τον Ολυμπιακό Χρυσαγγελόπουλος. Δηλαδή είναι λίγο πολύ μια ανακοίνωση, η οποία σαν να λέει ότι πρέπει να να πουληθεί μια ομάδα σε κάποιον άλλον για να παραμείνει σε μια διοργάνωση. Δηλαδή είναι σουρεαλιστικό. Ναι, είναι λίγο NBA αυτό το πράγμα. Που στο NBA όμως αυτό το πράγμα το να απαιτούν οι ομάδες ή να επιβάλλει το NBA να πουληθεί μια ομάδα έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές ρατσιστικές κλπ. Θυμίζω ότι γίνεται με τους Clippers. Το αφεντικό των Clippers είχε μιλήσει ρατσιστικά, είχε κάνει ρατσιστικά έκτροπα, εν πάση περιπτώσει, σε δηλώσεις του και του επέβαλε ουσιαστικά το NBA, τον ανάγκασε να πουλήσει την ομάδα. Ναι, και μόνο που εδώ είναι ένα σώμα, μια ψυχή. Εδώ δεν τίθεται. Μα εδώ είναι και άλλο θέμα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μια κόντρα του Γιαννακόπουλου με τον Μπερτομέου για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Δεν είναι ότι υπάρχει ένα ρατσιστικό παραλήρημα ή ένα ομοφοβικό παραλήρημα ή κάτι άλλο για να επέμβει. Δείχνει απλό συνασπισμό αυτό, λες. Δείχνει συνασπισμό, όχι, ούτε καν συνασπισμό. Είναι παράλογο αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω από θέμα. Εκεί ξαναγυρίζουμε τώρα. Το να βγουν και να πούνε, για παράδειγμα, ότι δεν θέλουμε τον Γιαννακόπουλο, μπορεί να το καταλάβει κάποιο. Ή δεν θέλουμε τον Παναθηναϊκό, μπορεί να το καταλάβει. Το να πούνε θέλουμε τον Παναθηναϊκό, όχι τον Γιαννακόπουλο, δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο να χωριστούν αυτά τα δύο πράγματα. Δεν έχει λογική. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και νομίζω ότι έχει απορίες και ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, όπως διάβασα στις δηλώσεις. Θα συναντηθεί με κάποιους ανθρώπους στο περιθώριο του Final Four, γιατί άλλα του λέγανε προφανώς σε συζητήσεις που έκανε κατηδίαν και άλλα βλέπω γεγραμμένα να έρχονται. Οπότε κάπως υπάρχει μια απορία. Εκεί θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα, φαντάζομαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο τελικό αθλητικών ειδήσεων των 11 και σε τραγουδάκι, να σας πω απλώς ότι σίγουρα 11 πριν ζητείτε όχι, όλοι έχουμε πρόβλημα με τη δυσάρεστη ζωή του τσιγάρου στους κλειστούς χώρους ή και πάνω στα ρούχα μας. Τώρα το νέο προϊόν από τη σειρά Herb μας δίνει τη λύση, τα Spray Herb Fresheners. Δεν πρόκειται για ένα απλό αποσμητικό, αλλά για σπρέι με την ειδική τεχνολογία AromaGuard που εξουδετερώνει πάνω από το 70% του καπνού άμεσα ή σε μόλις λίγα λεπτά. Δεν καλύπτει τη μυρωδιά, αλλά την εξουδετερώνει, αφήνοντας ευχάριστο και διακριτικό άρωμα. Κυκλοφορεί σε δύο τύπους, Herb Freshener για χώρους και Herb Fabric Freshener για υφάσματα. Αναζητήστε τα από τον φαρμακοποιό σας. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Είμαι ο δεύτερο Fight Club. Οι ομάδες στη Μαδρίτη βγήκαν, ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο. Στην Αυστρία το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ και 30 δευτερόλεπτα. Δεν έχει συμβεί κάτι, αλλά σας πούμε κάτι θα πρέπει να κάνει. Ναι. Εάν θέλει να κυνηγήσει οποιαδήποτε ελπίδα, τέλος πάντων, έχει. Και εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψει να πάμε σε δύο αθλητικά, ας το πούμε, θέματα. Λοιπόν, το ένα είναι, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι, έχουμε συνεχιζόμενες αλλαγές, το λέω γιατί το έχουμε μπροστά μας, στη βαθμολόγηση της Eurovision. Για πες. Γιατί τώρα μπαίνουμε σοβαρά πράγματα επιτέλους. Δηλαδή σου πήρε μία ώρα για να πούμε σοβαρά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι η EBU, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα της Eurovision, έχει αλλάξει τη βαθμολογία τον τελευταίο. Και εκεί Μπερτομέου. Μπερτομέου και εκεί δηλαδή. Και εκεί. Με το televoting, όπως ξέρετε. Ήταν η ιστορία με το televoting, μετράμε στους του κοινού για να σπάσουμε τα μπλοκ. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια το αποτέλεσμα είναι 50-50. Ναι. Δηλαδή ο τρόπος βαθμολόγησης είναι ότι έχουμε 50% το κοινό και 50% της επιτροπής. Η επιτροπή, ναι, κάτι το οποίο έχει δώσει ένα τζόγο, είναι η αλήθεια, διότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.
Για παράδειγμα, ας πούμε, το 2016, στον προπέρσινο διαγωνισμό, η Πολωνία ήταν προτελευταία στη βαθμολόγηση των κριτικών επιτροπών και τρίτη στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Απόκληση, ναι. Την ίδια χρονιά οι Ρώσοι ήταν πρώτοι στο televoting, αλλά μετά με τις επιτροπές κατέληξαν πέμπτη. Οι δε Ουκρανοί, παρότι ήταν δεύτεροι σε βαθμούς και σε κοινό και σε επιτροπή, κερδίσανε. Γιατί ήταν έτσι, τέλος πάντων, ο τρόπος της βαθμολόγησης. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής. Λοιπόν, θέλω λίγο την προσοχή σας, ας το πούμε, διότι η βαθμολόγηση φέτος και από εδώ και πέρα πιθανώς θα βγαίνει πλέον με εκθετικό μοντέλο βαρύτητας στις κάθε βαθμολογίες. Δηλαδή. Γιατί ακούγεται πολύ βαρύγδουπο. Προσπαθούμε να το πούμε με bullets, ναι. Ας το πω έτσι. Λοιπόν, τι ίσχυε μέχρι τώρα. Κάθε χώρα έφτιαχνε μία επιτροπή. Πενταμελή. Ναι. Ωραία. Και κάθε μέλος της επιτροπής έβαζε σε κατάταξη τα 26 τραγούδια από το καλύτερο στο χειρότερο. Ναι. Με το βαθμολογούσα από το 1 μέχρι το 26, τα 26 τραγούδια. Τα βάζει σε μια σειρά. Το κάθε μέλος της επιτροπής αυτής. Το κάθε μέλος της επιτροπής. Λοιπόν, με το άθροισμα των κατατάξεων του κάθε κριτή έβγαινε ο μέσος όρος. Άρα το τραγούδι με την καλύτερη βαθμολογία έπαιρνε το 12, το αμέσως επόμενο το 10 και ούτω καθεξής. Το καταλάβαμε. Κανονικό. Εντάξει, το televoting δεν χρειάζεται. Το televoting είναι televoting. Γιατί τώρα μιλάμε για το πώς βγαίνουν οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής. Ναι. Ωραία. Τι θα έχουμε τώρα από φέτος. Προσέξτε. Τα πέντε μέλη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Δηλαδή κάθε χώρα θα έχει μία κριτική επιτροπή από πέντε μέλη. Okay. Οι κριτές και πάλι θα κατατάξουν τα τραγούδια από το 1 ως το 26 με σειρά προτίμησης. Ναι. Όλα καλά μέχρι εδώ και όλα ίδια. Εδώ όμως τώρα αλλάζει η ιστορία. Διότι κάθε θέση από το 1 ως το 26 θα έχει μία προκαθορισμένη βαθμολογία με προκαθορισμένο συντελεστή. Εδώ λοιπόν, μάλλον αυτό σημαίνει ότι η βαθμολογία κάθε κριτικής επιτροπής θα υπολογίζεται από το εκθετικό μοντέλο βαρύτητας που είπα, το περίφημο της κάθε θέσης. Δηλαδή, το άθροισμα των βαθμών για τα 26 τραγούδια από τους 5 κριτές θα δίνει τη σειρά προτίμησης των διαγωνιζόμενων τραγουδιών της κριτικής επιτροπής κάθε χώρας. Και με βάση αυτό θα αποδίδονται βαθμοί στις 10 πρώτες συμμετοχές. Δεν κατάλαβα. Ευτυχώς που δεν είμαι εγώ στην κριτική επιτροπή. Δεν κατάλαβα. Το άθροισμα των βαθμών για τα 26 τραγούδια, ναι, από την προκαθορισμένη βαθμολογία, τον προκαθορισμένο συντελεστή, είναι λίγο μυστήριο εδώ πέρα. Θα έχουμε συντελεστή. Πώς είναι για το χρυσό παπούτσιο συντελεστή, να σου δώσω να καταλάβεις. Πιο δύσκολο πρωτάθλημα, έχει άλλο συντελεστή. Μπράβο, άλλο συντελεστή. Ωραία, ναι. Μπράβο. Άρα τι ξέρω εγώ, οι χώρες Βαλτικής έχουν άλλο συντελεστή γιατί είναι πολλές και αλλοψηφίζονται. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Ελλάδα, Κύπρος, άλλο συντελεστή. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Θα είναι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συντελεστής. Δηλαδή όλα αυτά στα λέμε θα ισχύσουν. Ναι. Αλλά τους συντελεστές ακριβώς δεν τους ξέρουμε. Αλλά ναι, αν με ρωτήσεις, είναι πιθανώς κάπως έτσι. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουν να σπάσουν δηλαδή τα μπλοκ. Μάλιστα. Εμείς. Βεβαίως εμείς δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς αυτό που θα ακούσουμε θα είναι κανονικό. Την κλασική βαθμολογία των κριτών. Δηλαδή θα ακούσουμε ποιος παίρνει το 12, ποιος παίρνει το 10, ποιος παίρνει το 8 κτλ. Και μετά θα έχουμε το televoting. Αλλά η ιστορία των επιτροπών αλλάζει. Δηλαδή η βαθμολογία των επιτροπών αλλάζει. Διότι θα υπάρχει προκαθορισμένος συντελεστής. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό. Αν είναι αυτό που λες εσύ και είναι το λογικό, ή ένα άλλο πράγμα, το οποίο θα δώσει κάποιο σκοτεινό προβάδισμα, προπροβάδισμα για την ακρίβεια, ναι, σε κάποιες χώρες, δεν το ξέρω. Είμαστε. Δεν ξέρω, Κώστα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά γίνονται. Όλα αυτά γίνονται πιθανότητα για να μην πατώνει η Αγγλία κάθε φορά, γιατί κάποια στιγμή θα συχτηρίσει τον διαγωνισμό και θα πει: αν και είμαι στο Big Four εδώ, Big Five, τι διάλογο είναι, αν και δεν βλέπω την ψήφο μου στο τέλος. Μα έχω στείλει Bonnie Tyler, μα έχω στείλει, έχω αναστήσει νεκρούς, έχω βγάλει μέσα από φέρετρα κόσμο να πάει να τραγουδήσει. Είμαι στυλοβάτης του διαγωνισμού και πώς μου το ανταποδίδεται. Να. Προτελευταία και τελευταία βγαίνω κάθε χρόνο, δεν με ψηφίζει κανείς. Αλήθεια είναι αυτό. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα. Τι να σου πω. Σου λέει ντουγάνια.
Σας έχω ανοίξει τα μάτια με τη μουσική και δεν, ούτε δεκάδα δεν μπαίνω. Ναι. Εντάξει, από την άλλη θέλω να θυμίσω ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει έρθει τρεις φορές τελευταία. Ναι, ναι. Το 3, το 8 και το 10. Mm-hmm. Μάλιστα το 3 έκανε το μεγάλο ρεκόρ, δεν πήρε ούτε έναν βαθμό. Mm-hmm. Μέδεν. Άξι, ντροπή. Ντροπή. Εντάξει, μέδεν. Ντροπή, ντροπή. Δεν βρήκαμε την ψήφο μας. Ναι. Μέδεν. Γκόλι Ζάλσμπουργκ, έχω να σου πω. Να το. Και ενώ έχει χάσει πριν μια μεγάλη ευκαιρία η Μαρσέγ πριν από λίγα λεπτά, μόλις τώρα ανοίγει το σκορ η Ζάλσμπουργκ. Και δίνει και νοστιμιά στο παιχνίδι. Δηλαδή και τα δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή είναι, είναι να δεις την κόψη. Δηλαδή με ένα γκολ η Άρσεναλ έχει σκορ παράτασης. Σωστά. Με ένα γκολ η Ζάλσμπουργκ έχει σκορ παράτασης. Κάτι έχουμε. Κάτι έχουμε. Κάτι γίνεται. Κάτι δουλεύεται. Ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να θυμίσω. Ναι. Ότι η Αγγλία που την κατηγοράτε ναι. έχει πάρει και 5 νίκες. Πότε όμως. Το 67. Είναι σαν όπως τότε που πήρε το μοναδικό της τρόπαιο. Το 66 ξέρω εγώ πότε ήταν. Πήρε και το 97. Το 97 είναι η πιο πρόσφατη. Ναι. Έχουμε 2018. 21 χρόνια. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή το λες και πρόσφατα. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Το 67 το έχει πάρει με το μεγάλο κομμάτι του Share with Love. Mm-hmm. Το θυμάστε, κλασικά κομμάτια των 60s. Ναι. Γενικά. Ναι. Με αυτό πήρε την πρώτη της, την πρώτη της νίκη. Το ξαναπήρε μετά από 2 χρόνια. Με το Boom Banga Bang. Mm-hmm. Σε τετραπλή ισοβαθμία. Ναι. Με Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία. Το ξαναπήρε το 1976 με το Save Your Kisses For Me. Μη με ρωτάς. Δεν σε ρωτάω. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Δεν σε ρωτάω. Ναι, καθόλου. Το ξαναπήρε το 81 με το Making Your Mind Up. Επίσης μη με ρωτάς. Δεν σε ρωτάω ούτε εδώ. Ποιο είναι. Και το πήρε τελευταία φορά. Το 97. Το 1997 με Katrina and the Waves. Mm-hmm. Που είχαν σχετικά φρέσκο το Walking on Sunshine. Mm-hmm. Τραγουδήσαν το Love Shine a Light, το οποίο όμως εγώ δεν το θυμάμαι ως τραγούδι. Ούτε εγώ. Ομολογώ. Είμαστε και μικρά παιδιά το 97, Γιάννη μου. Ήμασταν βρέφοι. Μικρά παιδιά είμαστε. Ήμασταν βρέφοι. Ναι. Ήμασταν βρέφοι, πραγματικά. Αλλά εντάξει, έχει κάνει τις νίκες της, ρε παιδί. Εντάξει. Έχει κάνει τις νίκες της. Μπορούμε να το μπορούμε να το πούμε. Α, συγγνώμη, όχι με το Share with Love, με το Puppet on a String το είχε πάρει το 67, συγγνώμη. Ναι. Όχι με το Share with Love. Και από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή, έκτοτε, στον αιώνα, το καινούργιο να το πούμε, έχει πάρει μια τρίτη θέση το 2002, μια πέμπτη το 2009 και από εκεί και πέρα είναι... Από 11 και κάτω. Από 11 μέχρι τελευταία. Ναι. Οι τελευταίες χρονιές είναι απογοητευτικές, ας πούμε. Τελευταία τριετία, 24η, 24η και 15η. Ναι. Δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια. Αγγλία. Περίεργο. Διότι μεταξύ μας, αν υπάρχει μια χώρα, ρε παιδί μου, που αγαπάει την Eurovision, νομίζω ότι είναι η Αγγλία. Από την άλλη μεριά, πρώτον, κάτι επιλογές τραγουδιών και τραγουδιστών τελευταία χρόνια κάνουν τραγούδια, μην ακούγονται. Αφετέρου, Γιάννη μου, επειδή πηγαίνει άνευ αγώνος στα τελικά. Ισχύει αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι τρίβονται, οι οποίοι τρώνε τα νιάτα τους στα ταξίδια, γεμίζει γαλακτικό οξύ οργανισμός από τα αεροπλάνα πήγαινε για να κάνουν πρώτη του τραγουδιού, σκληραγωγούνται, χαλιβδώνονται μέσα αυτή τη διαδικασία και πηγαίνουν στον τελικό πια και είναι έτοιμοι. Και πάνε οι άλλοι, καλοβολεμένοι οι Άγγλοι, που πάνε κατευθείαν στον τελικό bye χωρίς να περάσουν τη φάση των προγραμματικών. Μαλθακοί του τύπου εντάξει, μωρέ, εμείς μια χαρά είμαστε και την τρώνε μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν στύψουν το πισινό τους κάτω όμως και περάσουν και αυτοί όλοι αυτοί την ταλαιπώρια. Τη βάσανο όλοι αυτοί στα ξερά γήπεδα να πηγαίνουν και αυτοί να παίζουν γιατί μου είναι μόνο για το Wembley. Να μου πάρεις τα ξερά τα γήπεδάκια εκεί τα υποφωτισμένα που πέφτει το σούρουπο και δεν βλέπεις την μπάλα. Θα καταλάβουν τη γλύκα, Γιάννη μου. Μου έχουν καλομάθει και οι Άγγλοι. Μου θέλουν μόνο Emirates και τέτοια πράγματα. Όχι κύριε, Rasden and Diamonds. Έτσι. Morecambe. Dug and Red. Dug and Red. Έτσι. Μπαλίτσα στα ξερά. Πώς αυτά θα γίνει. Πληρώνουν. Αυτά πληρώνουν. Τα πάνε τα κορίτσια να πούμε και τα αγόρια εκεί πέρα και τα γόνατά τους είναι πληγιασμένα.
Όχι από αυτό που φαντάζεται κανείς. το διευκρινίζω, διότι υπάρχουν διάφορα πόνιρα μυαλά που έχουν. Λυγιασμένα από τις κακουχίες, Γιάννη. Βέβαια. Εκεί που κάθονται να κοιμηθούν στα αεροδρόμια, περιμένουν την ανταπόκριση της πτήσης που είναι μετά από 8 ώρες, κάτω κοιμούνται κάτω στα πατώματα τα σκληρά, βέβαια. Γιάννη μου. Γι' αυτό πληγιάζουν τα γόνατά τους, όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Τα βρώμικα, τα λεκιασμένα, αλλά τίμια πατώματα τίμια. Των αεροδρομίων τίμια. Που έχουν στεγάσει τόσα και τόσα μουσικά όνειρα. Ποιο αεροδρομίων, όχι των κορυφαίων αεροδρομίων. Πάνε σε κάτι δευτερότερα. Κάτι Λούτων και κάτι τέτοια. Κάτι δευτερότερα που είναι φτηνά. Που είναι φτηνά. Κάτι αυτό παραέξω πάνε. Που θες 2,5 ώρες με τρένο να φτάσει στην πρωτεύουσα. Αυτά. Και που στο χώρο αναμονής μετά, ξέρω εγώ, έχει καθίσματα για 100 άτομα και περιμένει 500. Δεν απληγιάζει τα γόνατά της μετά το κορίτσι εκεί πέρα και το αγόρι. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, ναι. Θέλω να σου πω, έψαξε πιο σοβαρά από ποτέ το site Box Office Mojo και υπολόγισε τα προσαρμοσμένα έσοδα, ναι. Να το πούμε έτσι, ναι. Υπολογίζοντας προφανώς τον τιμάριθμο και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ποιες ταινίες πήρανε το μεγάλο πικικίνι. Ναι. Top 10 ταινιών που πήρανε τον πικικίνι. Προσέξτε, δεν μιλάμε για καλύτερες ταινίες στο δημόσιο, μιλάμε για ταινίες που πήραν τα λεφτά. Σε ποια εποχή καλύπτουμε, όλες τις εποχές. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπορεί να το γοδίσω, σου λέω ένα πράγμα. Χρυσοδάχτυλος, James Cameron. Λες εσύ. Λέω εγώ. Εγώ να πω top 10. Να πεις βεβαίως. Λοιπόν, και θα λέω κατευθείαν τα προσαρμοσμένα. Όχι αυτά που πήρε στην εποχή του, αλλά τα προσαρμοσμένα. Συνολικά εννοώ. Α. Ναι, συνολικά, αλλά δεν θα λέω τα χρήματα που πήρε στην εποχή του, αλλά τα αντίστοιχα προσαρμοσμένα για να κάνουμε τη σύγκριση. Ναι, δεν λέμε σε δραχμές εννοείς. Ναι, όχι, δεν θα λέω ότι τότε, ας πούμε, στο νούμερο 10 είναι η Χιονάτη και φτάνει του 37. Ναι. Δεν έχει νόημα να πω ότι τότε η ταινία. Έβγαλε 185 ναι. εκατομμύρια ναι. δολάρια. Δηλαδή το προσαρμοσμένο είναι ένα δις Μάλιστα. δολάρια έβγαλε. Okay. Και είναι στο νούμερο 10. Okay. Είμαστε εντάξει. Ναι, είμαστε σύμφωνοι με αυτό. Τι να σου πω τώρα. Άμα το είναι Χιονάτη. Λοιπόν, στο 10 είναι όντως Χιονάτη. Λοιπόν, στο ναι. 9 είναι ο Εξορκιστής. Μάλιστα. Ο οποίος έβγαλε ένα δις 15 εκατομμύρια δολάρια. Προσαρμοσμένα πάντα. Αυτά τώρα βάζουν και τα δικαιώματα προβολής όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα από το σινεμά. Δεν ξέρω. Δηλαδή ο Εξορκιστής παίζεται σήμερα ακόμα. Το box office δεν νομίζω ότι έχει να κάνει και με δικαιώματα προβολής. Δεν μπορεί εσύ να είναι μόνο τα έσοδα από το σινεμά τότε. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Πάμε παρακάτω. Έτσι λέγεται, τι να σου πω. Εξορκιστής, εντάξει, νομίζω ότι δεν περιμέναμε να είναι στη δεκάδα. Όχι. Τόσο. Γιατί είναι 18 over, εσύ. Γι' αυτό. Δεν ήταν μπαμπάγια δύο μικρό. Εντάξει, ήταν το 70, ήταν 73 ταινία και πήγαν και την είδαν όλοι. Ναι, αλλά δεν θα πάει ο ανήλικος να τη δει. Ενώ οι άλλες ταινίες που μπορεί να είναι στη λίστα ή γενικά είναι ταινία που πάει και ο 15χρονος και ο 16χρονος. Σωστό είναι αυτό. Πιάνει περισσότερο κόσμο. Σωστό. Στο νούμερο 8. Ναι. Δόκτωρ Ζιβάγκο. Είμαστε. Ταινία του 65, ο Μαρσαρίφ, θυμάστε και τα λοιπά. 1,140 εκατομμύρια δολάρια σε προσαρμοσμένα έσοδα. Ναι. Στο νούμερο 7, επίσης μια αναμενόμενη είσοδος εδώ, Τζος, έτσι τα σάγωνια του Καρχαρία. Να, ναι. Μυθική πλέον ταινία, με προσαρμοσμένα έσοδα 1,175 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, στο νούμερο 6, ιδέα, θα το πω. Οι 10 εντολές. Ναι, είναι γνωστή ταινία. Ναι, γνωστή, αλλά δεν την είπα για δεκάδα. Ταινία του 56. 10 εντολές, δεκάδα, 10 εντολές. Σωστό. 10 εντολές. Σωστό. Έχουμε βίσμα άνωθεν. Ναι, οπωσδήποτε. Πώς θα γίνει. Οπωσδήποτε. 1,200 οι 10 εντολές. Ναι. Στο νούμερο 5, Τιτανικός. Κάμερον. Κάμερον. Ναι. Σιγά μην δεν είναι 1997, ναι. Θυμίζω, προσαρμοσμένα έσοδα 1,244. Άρα έχουμε πρώτο Κάμερον εδώ. Να δούμε αν θα έχουμε κι άλλον. Νούμερο... Όλο θα έχουμε. Άλλο ένα, λες. Χωρίς να έχω δει τη λίστα. Ούτε εγώ την έχω δει. Α. Λοιπόν, νούμερο 4, E.T. Ναι. Εντάξει, και αυτή νομίζω. Και ταινία που τη βλέπουν όλοι. Εδώ έχει λογική για να πάει και ο 10χρονος να δει. Όλος ο κόσμος. Όλοι. Λοιπόν, ταινία το 82, προσαρμοσμένα έσοδα 1,300
1.302.000.000 δολάρια. Και θέλω να σου πω ότι είχε πέσει στο τραπέζι, ναι, ιδέα για sequel του ET. Τώρα που το λες, ναι, κάτι μου θυμίζει. Κακούς εξωγήινους και τον ET που θα ερχόταν να σώσει την κατάσταση. Mm. Ευτυχώς ο Spielberg είπε, παιδιά, όχι. Ναι. Παρότι τα λεφτά θα ήταν μυθικά. Ναι, προφανώς. Θέλω να πω ότι καμιά και φορά. Η επιτυχία εξασφαλισμένη, η εμπορική σίγουρα. Αλλά παρόλο που όλη η ιστορία γίνεται για τα φράγκα στο Hollywood, χαίρομαι που υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, όχι, θα κάνουμε άλλα πράγματα. Κάποια, άστο αυτό. Ας μην τα αγγίξουμε. Άστο αυτό, ρε παιδί μου. Θα βρούμε άλλα πράγματα να βγάλουμε λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, στο νούμερο 3, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε 30. Ναι. Η μελωδία της ευτυχίας. Είμαστε. 1965, επίσης μυθική ταινία με Τζούλι Άντριους. Δεν λέει πολλά σήμερα, δεν λέει σχεδόν τίποτα σήμερα. Ενδεχομένως έλεγε πάρα πολλά στην εποχή της. Και σε μια εποχή χωρίς τηλεόραση, ίντερνετ και λοιπά. Όλος ο κόσμος πήγαινε σινεμά, όπως καταλαβαίνει κανείς, να δει ταινίες. Προσαρμοσμένα έσοδα 1.307.000.000 δολάρια. Λοιπόν, στο νούμερο 2. Star Wars. Ναι. Το Star Wars του 77. Το πρώτο. Πρώτο. Ναι, ναι. Με προσαρμοσμένα έσοδα 1.635.000.000 δολάρια. Και νούμερο 1. Έχει μια πρόβλεψη. Θα έλεγα πάλι Κάμερον, ξέρω εγώ, αλλά εδώ πέρα πάμε στα παλιακά και δεν ξέρω. Όχι. Τι γίνεται. Δεν είναι. Όσα παίρνει ο άνεμος, κυρίες και κύριοι. Όσα παίρνει ο άνεμος. Τελικά μερικές αξίες δεν αλλάζουν. Όσα παίρνει ο άνεμος. Ταινία, θυμίζω, του 1939 με τον Κλαρκ Γκέιμπλ. Με προσαρμοσμένα έσοδα 1.854.000.000 δολάρια. Είναι αλήθεια, παιδί μου, σε οποιαδήποτε συζήτηση κινηματογραφική γίνεται αναδρομή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει κάπου το. Τόσα πριν ο άνεμος. Για το λόγο ότι ήταν η μυθική ταινία της εποχής, ή ξέρω εγώ, να μην πέσει ο πολίτης Κέιν, γιατί είναι η πρώτη, ξέρω εγώ, ταινία που γυρίζεται με περισσότερες από μία κάμερα, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ταινίες που πέφτουν, και το Gone with the Wind, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα κάποια σπουδαία ταινία σε τίποτα. Ναι. Είναι bigger than cinema σχεδόν. Ναι. Είναι μία ταινία σχεδόν μεγαλύτερα από το ίδιο το σινεμά. Και να με συγχωρέσει ο Θεός για αυτό που θα πω. Και ναι, το ελπίζω. Δεν το βλέπω πάντως. Για να ρίχνει τη φίλη Κλαρκ Γκέιμπλ, χωρίς να είναι ο Κλαρκ Γκέιμπλ από τους σημαντικότερους ηθοποιούς, ας πούμε, στην ιστορία. Όχι. Έτσι. Όχι. Να με συγχωρέσουν για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ σπουδαιότεροι ηθοποιοί. Το τι ήταν για την εποχή, αν ήταν, ξέρω εγώ, σύμβολα ανενοπότητας, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τη Σάλτσμπουργκ. Να τα μας. Στο είχα πει, είναι μουλοχτή ομάδα. Το συζητούσαμε και χθες αυτό το πράγμα με τη Σάλτσμπουργκ. Γιατί παίζει ο Πέλε και δεν παίζει ο Μανταντά? Τι έχει ο Μανταντά δηλαδή? Γιατί είναι ένα τερματοφύλακα που λέγεται Πελέ και δεν είναι εξωγόγιο του Πελέ? Ναι. Και κλαίει η μάνα του αυτού. Δεν θα κλαίει αυτή τη στιγμή τώρα που φάει δεύτερο γκολ και πάει παράταση. Θα κλαίει. Θα κλαίει η μάνα του Πελέ. Βεβαίως. Λοιπόν. Έλα, μωρή, άρεσε να κάνει και εσύ το 1-1 να έχουμε τζόγο. Πάμε με σκορ παράταση και στα δύο. Λακαζέτο όμως. Λακαζέτο, όχι κάποιος άλλος. Άι να δούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 65ο λεπτό, Ατλέτικο Μαδρίτης Άρσεναλ 1-0. Με την Ατλέτικο να έχει το σκορ της πρόκρισης αυτή τη στιγμή. Σάλτσμπουργκ μας έχει περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο, 2-0. Σκορ με το οποίο αυτογκόλ. Αυτογκόλ είναι το δεύτερο, μάλιστα. Αυτογκόλ του Σαρ. Τον φάγαμε. Μάλιστα. Τον φάγαμε. Λοιπόν, παράταση. Πάμε σε παράταση με το σκορ αυτό. Εμείς τώρα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε Fight Club τελευταίο ημίωρο. Είχαμε μια ευκαιρία της Arsenal. Λίγο πριν με σούτ εντός περιοχής που πέρασε λίγο out. Και μια Χταριάν. Νομίζω ναι. Και μια κεφαλιά του Τοβέν της Μαρσέγ, η οποία έσκασε στο πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού. Το έλεγχε ο τερματοφύλακας. Ναι. Είναι αλήθεια, αλλά θα καταγραφεί ως δοκάρι. Η Σάρφουλ επιμένει, θέλω να σου πω. Ναι. Και τώρα βγαίνει στην κόντρα. Εδώ έχω μια κίτρινη τράβηγμα από πίσω σε παίχτη της Μαρσέη που βγαίνει στην αντεπίθεση. Τον άρπαξε όπως ο ναυαγός σανίδα. Δηλαδή με τα δύο χέρια δεν τον προλάβαινε εδώ μεταξύ. Και τον έχει βουτήξει, δες εδώ, τον έχει βουτήξει και τον τραβάει του τύπου δεν πρόκειται να φύγεις. Λοιπόν, ναι.
Πάμε στα μηνύματα και παρακολουθούμε παράλληλα και τα παιχνίδια. Ναι. Γιατρέ, πονάω εδώ. Τι είναι? Ιατρείο, 50 ευρώ. Αλλά αν ο Γκόντος ήταν παίχτης στο Power of Love, εσύ θα ήταν παίχτες στο Ραντεβού στα Τυφλά. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό το πράγμα, θέλω να πω εγώ. Ναι, ούτε απαραίτητα και καλό. Λοιπόν, αντί να λέτε ευχαριστώ στους Άγγλους που δεν έστειναν να αλλάξει Beatles και Stones κάθε χρόνο για να μην κατηγορηθούν για διακομόντες Eurovision, κάθεστε και λιδωρείτε τη μουσικομάνα γυραιά Αλβιώνα. Σας έχουμε καταλάβει, γκρούπις του Νίκου Γκάνου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι το Γερακάρι γιος, τα λέει όλα αυτά. Μάλιστα. Ο Στόικα, πριν διαβάσω το τρίλημά του, λέει το εξής. Κατ' όμοι της χθεσινής σοφής παρατήρησης για την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που φοράει γυλαίκο, εισηγούμε θέσπιση νέας κατηγορίας μηνυμάτων με τίτλο «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που». Μαστάξει. Το είπες, ακούστηκε δημοσίως, καταγράφηκε. Ο Αλή Αλή και Ντελεαλή φάξαν το κουλιμπαλί. Λέει: προτείνω στην κοπέλα μου δωμάτιο στη Σκιάθο για διακοπές. Την τιμά που μου δείχνει ένα στη Σύρο, επειδή στις παροχές του είχε και την ηχομόνωση. Εντάξει τώρα, δωμάτιο με ηχομόνωση που δεν είναι στούντιο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ναι. Ηχομόνωση έχει. Μπορεί να είναι και λίγο. Παπά, το λέω γιατί μην αλλάξετε μέρος διακοπών, α πούμε. Είναι για φωνακλάδες. Ναι, είναι για φωνακλάδες. Οπωσδήποτε. Κάποιος λέει και η εκδίκηση, άνω κατά τελεία. Γιατρέ, πονάει ένας μου όρχης. Ποιος ακριβώς? Αυτός, 1-0 και 50 ευρώ. Ναι. Το 1-0 θα το πει ο ασθενής, το 50 ευρώ είναι πάλι του γιατρού, θέλω να πω. Αλήθεια επίσης. Ναι. Στόικα. Ο Μίτσελ στο αυτοκίνητο, κολλά baby on board. Ελληνιάδη χορηγός, πλέον η Bergman Cord. Ή βγάζει παβιό το σπασουάρ, κάρχια φωνάζει ο Lord. Έκανα τεστ προσωπικότητας και μου έβγαλε αποτέλεσμα ότι είμαι δάσκαλος. Μήπως να κοιτάξω για καριέρα life coach? Γιατί όχι. Ξύνει την κλίτσα ο παβιό, βελάζει βοσκοπούλα. Περώτη γλασάρι σαραουί μες στην αναμπουμπούλα. Η κάρχια φωνάζει του Ποκμπά, βγήκε μπουρί στα ούλα. Λέει ο Αλή Ποκμπά και τα 40 νέτα. Μάλιστα. Συγγνώμη, γιατί είχε και συνέχεια το μήνυμα του Στόικα. Αυτή ναι. Την κατηγορία που πρότεινε πριν, λέει: κάνω την αρχή, ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που έχει φίδια κατοικίδιο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας Eurovision. Θα παίρνετε 12 και θα είναι σαν να μην το παίρνετε. Λέω βλατεύε. Ναι. Το κοινό, λέει ένας φίλος του Τζίμι του Τραωρέ και του Ντέγιαν του Λόβρεν, είναι ότι είναι εξίσου καλή αμυντική. Η διαφορά του είναι ότι ο Τζιμάκος ήταν του 5 και έπαιζε για 5, ενώ ο Λόβρεν νομίζει ότι ξέρει μπάλα. Ναι. Μάστε εκφράσει των 90s, σύνομαι των Zeros, πού θα πας χωρίς ένα lower στα χέρια, και τη δεκαετία του 2010, πού θα πας χωρίς ένα μεταπτυχιακό. Εντάξει, ναι. Πιο παλιές νομίζω είναι αυτές. Δεν είναι. Μπορεί, και ναι. Πιο παλιές είναι. Ναι. Εσύ με την ηχομόνωση στο ξενοδοχείο, τσέκαρε την τιμή. Μανούρα με τον Γιώργο Κώστα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ακόμα και αυτός ο πράος άνθρωπος εξοργίστηκε. Τι του κάνανε? Μάλιστα. Από λέω, μία λοιπόν, κίτρινη, ναι. Σε Γιώργο Κώστα και Μουστάφη. Είδαμε, χάσαμε τη φάση όμως. Ναι. Εν τω μεταξύ, μήπως έχουν και τίποτα προηγούμενα από Αγγλία αυτή. Πρόκανε να έχει καμιά μανούρα. Όχι, νομίζω με κάθε έμβιο στην Αγγλία πρέπει να έχει πρόβλημα, ναι. Εσύ λοιπόν με την ηχομόνωση στο ξενοδοχείο, τσέκαρε την τιμή. Αν είναι προκλητικά χαμηλή, μπορεί να έχει και κάμερα το δωμάτιο. Δώρο έκπληξη, έτσι. 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 Ο Επτά Σαμπά λέει: αν θυμάμαι καλά, ο Γιωργάτος τσαντίστηκε με τον Ρεχάγκελ γιατί του είπε να παίξει αριστερό χαφ. Το περίεργο είναι ότι μετά στην ΑΕΚ έπαιξε και αριστερό και δεξί χαφ. Είμαστε. Μεγάλη αλήθεια. Ποτέ κανένας δεν χόρτασε με ένα τοστ, ακόμα και αν έβαλε τη μάνα του και τον πατέρα του μέσα. Λέει ο 13χρονος εγγονός του 12χρονου μου κοκό. Αναλόγως, σε τι φάση είσαι. Εντάξει, δεν χορταίνεις. Για μεσημεριανό δεν χορταίνεις προφανώς, ποτέ με ένα τοστ. Ναι, δεν χορταίνεις. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που λέγεται Τζόρνταν Χέντερσον για να φοράει το περιβραχιόνιο της ομάδας σου. Νέο Ζουέλα Μουνίτης στον Τέπιτς σου. Πολύ ειδικό αλλά αληθινό. Ο Πίτας Αμπά μας θυμίζει ότι στον Άγιαξ ο Μαχλάς ήταν μπροστά από τον Μίντο και τον Ιμπραήμοβιτς. Βεβαίως και όταν πήγε στον Ηρακλή τον αντικατέστησε ο Αναστασίου. Εντάξει. Στον Άγιαξ, ναι. Στον Ηρακλή, μετά λέει. Όταν και στον Άγιαξ νομίζω πήγε ο Αναστασίου μετά όταν έφυγε. Όταν πήγε στον Ηρακλή τον αντικατέστησε ο Αναστασίου στον Άγιαξ. Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, ναι.
Νικόλας από Παλίνη λέει: πόσο τιμά δημοσιογράφο του Sport FM που στην προσπάθειά του να ρωτήσει κάτι χαζό στον αέρα ανέφερε τη φράση «ένας φίλος ακροατής ρωτάει». Στέκα. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο με γυλαίκο. Εξάρες παίζεις το ασώδιο, μπαμπάχεις τον αλέκο. Ή του χρόνου πάω με τις ποινές, δεν παίρνει ούτε μαλέκο. Μεγάλη αλήθεια. Αν υποθέσουμε ότι κάνουμε τρεις φορές συνεχόμενα το σταυρό μας, η τρίτη θα είναι εντελώς βαριεστημένη και σχεδόν μισή. Λέει ο Στέφανος Τσιτσιπάς Γιάννηνα. Μπράβο. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι αλήθεια, ναι. Δηλαδή, η τρίτη είναι λίγο μαντολίνο. Που έλεγε και ο Παγιανόπουλος, ποιος το λέγε. Ακούστε τώρα ένα καταπληκτικό μήνυμα. Λέει ένας φίλος που δεν υπογράφει. Λέει τώρα που λέτε για το σπίτι του Κρούεφ και το ότι θα γίνει μουσείο. Πριν μερικά χρόνια είχα κοιτάξει το σπίτι μου στη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθότι είναι νεοκλασικό του 19ου αιώνα. Και είχαν βάλει ώρες επισκέψεως στο σπίτι μου, που δεν είναι μουσείο. Θα μπορούσε βέβαια το σπίτι σου που δεν είναι μουσείο, όταν επισκέπτονται κάποιοι, να κόβει είσοδο. Να αφήνουν τον οβολό του. Βεβαίω. Μα ρωτήσει όσο ποιο θέλει. Κύριε Τσαούση, θα ανεβείτε Γιάννη το Σουκού για το νυχτερινό εμιμαραθώνιο. Δεν νομίζω. Μάστε. Δεν το αποκλείσει και τελείω όμω από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το δεχόμενο τη παράταση. Σε καμία περίπτωση. Okay. Παράταση σημαίνει τι, άλλα 21 χιλιόμετρα. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τελειώνει η σεζόν χωρίς να έχει αποβληθεί ακόμα ο Βράνιες. Λέει ο Φαγοπυρήνης της Φωτιάς. Δεν έχει αποβληθεί ο Βράνιες, μιλάμε σοβαρά τώρα. Τι είναι ότι δεν έχει αποβληθεί ο Βράνιες. Δεν έχει πάρει κόκκινη ο Βράνιες. Δεν έχει πάρει κόκκινη. Μπορεί να έχει πάρει 15 κίτρινες, αλλά δεν έχει πάρει κόκκινη. Εδώ έχει πάρει 10 κίτρινες ο Ρωμαό. Ο Βράνιες πόσο πρέπει να έχει πάρει. Πάντως έχει πάρει κόκκινη. Επίσης τώρα καλή ερώτηση. Ο Μάτος έχει πάρει κόκκινη. Δεν το θυμάμαι. Okay. Α, ο Ενσαλίου έγινε ράπερ. Σωστά. Ο Ενσαλίου, ναι, το θυμόμαστε τα παλιά. Είχαμε παίξει το κομμάτι του στην εκπομπή. Βεβαίως. Βεβαίως. Φίλε, για σένα που λες, αν το έχω καταλάβει ότι σε λίγες μέρες ο Χέντερσον μπορεί να σηκώσει την κούπα του Τσουλού ως αρχηγός, βεβαίως και το έχω καταλάβει. Ασφαλώς και το έχω καταλάβει. Quiz. Ο Άρης Ασβεστάς, την ώρα που του κάνατε πλάκα για τα δικαστήρια, ήταν έτοιμος Α να σας βρήσει, Β να βάλει τα κλάματα ή Γ να μπουκάρει στο στούντιο με όπλο. Νομίζω το Β. Πιο πολύ Β ήταν. Ένα σπάσιμο στη φωνή κάποια στιγμή, γιατί γονάτισε και ο άνθρωπος. Στη Σούπερ Λίγκα ψυχικό κάνανε για τον ΠΑΟ. Κομπότης βάζει πρόεδρο τη ΕΠΟ τον Μπραντάο. Ή Φέρντιναντ μόλις χείρεψε, μας έγινε Πακιάο. Λέει ο δύο μέτρα Περπάτοφ. Ο Χόρχε Πάριος λέει: το σπίτι του Βαγγέλη Κουτσουρέ θα μπορούσε να γίνει μουσείο. Θα έπρεπε να γίνει μουσείο. Mm-hmm. Γεωργάτος Ότο έβλεπε όπως Ματζούρο Χούτος. Θαυμάζεις Κρίστα στο Six Pack. Βρεμπάς και είσαι τιούτος. Ή το Σίγμα υπολείπεται του Ζουέλα ο Ταπούτος. Mm-hmm. Έως το έκα. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι κάποιον εκτός αν έχεις την αυτή του στην τσέπη σου. Το ψευδόνυμο η Κορέα Κοιμωμένη είναι πιασμένο ή με νέτο, λέει. Ωραίο. Όχι, δεν είναι πιασμένο, είναι ωραίο και είναι και ωραίο. Λοιπόν, βγήκε ότι εγώ θα μπήκε ο Φερνάντο Τόρες. Μάλιστα. Στο 83. Να φέρω την αλλαγή. Αλλαγή γίνεται και για την Μαρσέη. Θέλω να μπαίνει ο NG, Ευγένιο Ζερμέν. Και Τακ Μπιλ, το διαβάζω όπως είναι το μήνυμα. Τακ Μπιλ, για ακόμα μία φορά οι μουσικάρες σου με ξανακάνουν να θέλουν να γλύψω τα πατουσάκια σου, λέει η κρυφή σου θαυμάστρια. Και συγγνώμη, πρέπει να το διαβάσω όσο έχει αυτό. Τάκι Μπουλή, το ξέρω, αλλά εγώ πρέπει να το διαβάσω όσο έχει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Την άλλη φορά, δεν ξέρω αν έχει προσέξει, είχα αποφύγει να μπω σε γαργαλιστικές λεπτομέρειες του μηνύματος. Okay. Δεν γίνεται, Κώστα. Πώς λέγεται το καλοκαιρινό παπούτσι που παίρνει με επιδότηση? Και πες. Εσπαντρίγια, αλλά. Αν ο Γκόντος είναι τα σπορτέξ της παιδικής μας ηλικίας, εσείς ήταν λόγω δροσερά υποδήματα, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Έλεφάει τρίλημα. Δουλειά δεν είχε ο διάολος, ψήφιζε με μπιμπλική. Πίρσον Καρλ Γκάους Γκαλουά, άι να σας φάνει λύκη. Ή Eurovision Λαμογιά, Νόμπελ Παπατζηλίκη. Είμαστε. Μικρός νόμιζα πως η ταινία, ως δήλωση ταινίας, είναι πόσα παίρνει ο άνεμος. Και δεν είχα κοιμηθεί ένα βράδυ σκεπτόμενος πόσα πήρε τελικά και κυρίως τι είναι αυτά που πήρε. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι κάποιον που λέει ότι θα έρθει μόνο για την παρέα και δεν θα φάει κάτι. Λέει ο Σέρχιο Πάντος. Βεβαίως. Τεράστιο. Βεβαίως. Το σπίτι του στράτου Τζο εδώ στην Αθήνα θα πρέπει να γίνει μουσείο. Είναι κρίμα που δεν έχει γίνει ακόμα. Πρέπει να γίνει, πώς το λένε, πολιτιστικό μνημείο της UNESCO, αν ρωτάς εμένα.
Ρώτησα την 80χρονη γιαγιά μου τις προάλλες ποια ήταν η τελευταία ταινία που είδε στο σινεμά και μου είπε ο εξορκιστής. Ναι, λοιπόν, την έχουν δει όλοι. Μάστε. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ άνθρωπο που διαβάζει τριλήμματα το Στόεκα και ισχυρίζεται δεν τα παίρνει. Μετά θα πάω απόσταση εμένα από αυτό το μήνυμα. Ναι. Ναι. Τρίλημα του διαφανή ήρωα. Ναι. Χιμένεθ κάνει μπάρμπεκιου. Αλμέιδα απών μεγάλος. Χριστιανό 4 τσουλού. Σαλάχ ψαράς και γαλός. Ή στην κουκούνα του παβιό κοιμάται παπαγάλος. Βγάλε Ποκμπά το γρίλο σου, φτάσαμε σε πληγάδες. Κουνάν κοιλώτες στον παβιό, νοικοκυρές μανάδες. Ή ζουέλα ζυγίζει το μοτέρ, τα κυβικά χιλιάδες. Λέει ο Αλή Ποκμπά και τα 40 νέτα ξανά. Μάλιστα. Η ταινία «Η Χονάτη και οι 7 σεξορκιστές» σε ποια θέση ήταν, τραγανός δηλαδή. Πάντως δεν ήταν δεκάδα. Δεν ήταν δεκάδα. Ποιοι πανηγυρίζουν και γιατί. Μόνο στο 85. Α, χαρά. Απλώς έχουν οι φίλοι στο Ατλέτικο, δεν είναι τίποτα. Μπορεί και οι φίλοι της Άσανα που φεύγει ο Βέγγερ. Επίσης. Με ένα διαστραμμένο τρόπο. Μέτριο Φρέντο Τσαού με ζάχαρη καρυδάς. Έμπερο Λιάκος κάτοχος ρωμαϊκής χλαμίδας. Ή του παβιό ο κέφαλος ο τρόμος της Μαρίδας. Λέει ο Στόικα. Κάποιος λέει ότι μπορεί να είναι και ο Τζανακόπουλος που στέλνει τα μηνύματα για τον Μπουλή, διότι λέει: έχετε δει τη φάση Τζανακόπουλου με άλλο Σιριζέο να έχουν κάνει φόκους στα πέδιλα της Αχτσιόγλου σε συνέδριο? Όχι, δεν την έχω δει. Όχι. Στόικα. Μέτριο Φρέντο ο Τσαού με ζάχαρη καρυδάς. Έμπερο Λιάκος κάτοχος ρωμαϊκής χλαμίδας. Πήρε το αίμα σου πίσω, Μπορώ να κρεμάσω το μικρόφωνο έτσι, μου. Έτσι. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που τρώει τα λαδερά χωρίς φέτα. Ναι. Πλάκα. Ναι. Εννοεί. Ναι. Όπα, stop. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Ναι, έχει γνωρίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε φέτα. Έχεις λαδερά με φέτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε φέτα. Ναι, αλλά τα λαδερά χωρίς φέτα. Που δεν τρώνε φέτα. Τελεία. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε ξέρω κάτι τρεις. Για αυτούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξέρω τρεις. Και εγώ ξέρω. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ναι, δεν τρώνε φέτα. Τρώνε λαδερά χωρίς φέτα. Τρώνε τα λαδερά χωρίς φέτα. Τρώνε γεμιστά χωρίς φέτα. Τρώνε φασολάκια χωρίς φέτα. τι να σου πω διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν. Το έχω κάνει μια φορά. Δεν είχα φέτα. Δηλαδή μου στείλανε. Σου στήχησε. Μου στήχησε, λέει. Αν δεν πίναγα, δεν τα τρώγα. Και ήταν βράδυ και δεν μπορούσα να βγω να πάρω. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που παίρνει απόσταση από κάτι και συνεχίζει να είναι εκεί. Λέει ο πόρνος τόρνος. Ναι. Πρότεινα στην Τραγανή, λέει ο Τραγανός Δέλλας, να κάνουμε αυτό που κάνει ο Κλοπ. Αρχικά δεν κατάλαβε. Μόλις κατάλαβε, το δωμάτιο έγινε σαν δρόμους που του περνάνε καλώδια. Γιατί άραγε. Τι είναι αυτό που κάνει ο Κλοπ? Έχω απορία τώρα. Δεν κατάλαβα. Κάποιο πανηγυρισμό, κάποια κίνηση, τι ακριβώς. Η επίθεση της Λίβερπουλ. Επίθεση της Λίβερπουλ, τι. Ναι. Με κάνω αίτηση. Αργά. Πες. Με τη ΜΑΕ που με χώρισε η αραβωνιαστικιά μου και εγώ για εκδίκηση έμπλεξα με την κολλητή της και μελλοντική τότε μου κουμπάρα και μετά από καιρό με τη γειτόνισά της που ήταν και πρώην μου. Ναι. Πολύ μπλεγμένο αυτό και όχι, μάλλον πρέπει να πω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατλέτικο για το 2-0. Μόλις πρέπει να πω στο 88. Έτσι όπως τα παρακολουθούμε. Συγγνώμη, ναι, για πες. Θα μπορούσε να γίνει μουσείο το σπιτάκι σας 1-2 μέσα στον Περναμπέου. Χρήστος Λιάκος. Κάνω έτσι να παραχωρήσω το σπίτι μου ως βοηθητικό χώρο για το μουσείο του Στράτου Τζο. Το μεγαλείο του είναι τεράστιο για να χωρέσει μόνο στο δικό του σπίτι, λέει ο Κότσος Βαϊσάκης. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Γκόλ από πάσα διαιτητή συμβαίνει στον καθένα. Μαρίνο σαν το Μίστερ Μπλουφ φωνάζει σκύλας γένα. Ή γράφεις βιβλίο τρίτομο με του παβιό την πένα, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι άνθρωπο που δεν τρώει σοκολάτα. Εντάξει, υπερβολικό. Ναι. Υπερβολικό. Ναι, το σχίζω μικρόφωνα φτύνω ρήμες δεν το έχουμε στην playlist στο application, η αλήθεια πρέπει να προσθεθεί. Κάνει ο Τσαούσης και ντυμένος σαν αστροναύτης στο clean room πανηγυρίζω. Οι Κινέζοι χαζεύουν, λέει ο Μιλφάη Σκορδά, γνωστός και ως Πάνος από Αριζόνα. Πες πρόνας στην Κίνα
ακούει ενδεχομένως, ναι. Το κοιτάνε οι Κινέζοι κάπως. Ο δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταλγκλής. Λέει ποτέ μην εμπιστεύεσαι σε άτομα που τρώνε πιτόγυρο ή μπέργκερ με μαχαιροπύρουνα. Ναι. Δεν έχω δει ποτέ κάποιον. Έχω δει πολλές φορές να τρώει μπέργκερ με μαχαιροπύρουνο. Ναι. Δεν έχω δει ποτέ να τρώει πιτόγυρο με μαχαιροπύρουνο. Ποτέ. Ο Κλοπ βγήκε φαΐ με σύζυγο, γκόμενα και πρώην σύζυγο όλες μαζί. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Να βγει με σύζυγο και πρώην σύζυγο, ναι. Μπορεί να γίνει. Να βγει, ξέρω εγώ, με γκόμενα και πρώην σύζυγο, ναι. Εντάξει, τώρα... Με σύζυγο, γκόμενα και πρώην σύζυγο. Έλα, εντάξει. Way too much. Ο Τιμούρ Μεσταγιαλή, ακούγοντας κονσέρβα την εκπομπή της Δευτέρας με βασικό θέμα την αυριανή, αντί για τον τίτλο του βίντεο «Ο αυριανισμός ζει», εγώ διάβασα «Ο αυνανισμός ζει». Wishful thinking, θα λέγε κανείς. Μάλιστα. Ερώτηση. Αφού κόπηκε το kick-off, συνεχίσατε και στο ραδιοφωνό να ψευτοχορεύετε και να κάνετε ότι μιλάτε όταν περνάτε σε διαφημίσεις ενώ μπαίνει μουσική? Αυτό το μήνα προφανώς είναι για σένα, από τον Νίκο από Αργυρούπολη. Ναι. Είμαι υγρός και σε περιμένω φορώντας μόνο τις παντρίγες μου. Φαντάζομαι για σένα. Ο Μάτος όχι μόνο δεν έχει πάρει κόκκινα, αλλά έχει χάσει μόνο 2-3 μάτς όλη τη σεζόν. Είμαστε. Oh boy, ε. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, είμαστε καθυστερήσεις να πούμε στη Μαδρίτη. Πρώτο λεπτό από 3 παραμένει το 1-0. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από 2 στο Σάλτσμπουργκ. Έχει κόρνερ Σάλτσμπουργκ. Είμαστε. Γκολ και φύγαμε για τελικό ένα αυτό. Χόρχε Πάριος, ο Τσαούζη δεν εμπιστεύεται ποτέ άτομο που δεν ξέρει το στόικα. Όμως να δούμε τη φάση. Θέλω να διαβάσω ένα email. Μετά από τη φάση, μην μπει κανένα γκολ και το χάσουμε. Γιατί θα είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Φαντάζομαι, γίνεται μια κεφαλιά, ζητάνε πέναλτι, κάποιο χέρι, τίποτα. Πάμε για νέο κόρνερ. Παρότι περάσαμε τα 2 λεπτά, θα το αφήσει και αυτό από ό,τι φαίνεται ο διαιτητής. Νέο κόρνερ για τη Σάλτσμπουργκ. Που εστιάζουμε εκεί, στο όλο παιχνίδι, η μπάλα είναι κάπου στο κέντρο. Όλοι οι παίκτες προφανώς είναι μέσα στην περιοχή. Ναι. Έτσι τη Μαρσέγη, σχεδόν όλοι τέλος πάντων. Κεφαλιά, πάλι ζητάνε κάτι εδώ πέρα, τίποτα, κάτι κόντρα. Έχω μια ερώτηση που φαντάζομαι είναι για σαν Τραγάνο Δέλα. Ναι. Αν το κοινό πάει με τη φέτα. Πού να ξέρω εγώ. Λοιπόν, τόλιξε, παράτα. Μάλιστα. Παράτα, φίλε. Μάλιστα. Το μας πάει παράτα. Το άλλο συνεχίζεται. Είμαστε 1:40. Έχουμε αλλαγή για την Ατλέτικο. Μπαίνει ο Σάβιτς μέσα να φάμε και το υπόλοιπο λεπτό. Λοιπόν, ο Μαρκαλιευτής έχει στείλει ένα email, θα το διαβάσω. Είμαι ο παδός της Λίβερπουλ και ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που δεν έχει τεθεί στη δημόσια βάσανο και επειδή δεν τίθεται, το τίθω εγώ. Μεγαλώντας και διαβάζοντας για παλιότερους νικητές πρωταθλητριών, θυμάμαι ότι ως παιδί φανταζόμουν την Bayern και τον Άγιαξ των τριών συνεχόμενων πρωταθλητριών, Liverpool, Nottingham, Milan, Inter, των back-to-back κατακτήσεων, ως τρομακτικές ομάδες που για 2-3 χρόνια αντίστοιχα ήταν ακτύπητες σε όλη την Ευρώπη. Δεν βάζω τη Real των 5 συνεχόμενων στην ίδια εξίσου, γιατί με τέτοια διάρκεια πρέπει να ήταν κάτι εξωπραγματικό. Και έρχομαι και ρωτάω λοιπόν, σε 30 χρόνια από τώρα που θα μας ρωτάνε τα παιδιά μας, τι θα μπορούμε να πούμε για τη Real που λογικά πάει για 4 σε 5 χρόνια. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα σε αυτή την περίοδο και έρχομαι και ξαναρωτάω. Μήπως απλά η δύναμη της εικόνας και της πληροφορίας σήμερα απομυθοποιεί αυτά που κάνει η Real και αντίστοιχα τις ομάδες του παρελθόντος τις δίνουμε με έξτρα νοσταλγία και αγάπη. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η Real με Ραούλ που πήρε τα 3 σε 5 χρόνια από το 98 μέχρι το 2002 καλύτερη ομάδα από τη σημερινή σε σχέση με το πόσο κυρίαρχη ήταν στην Ευρώπη. Ρωτάω σοβαρά, μην ξεκινήσετε τα μπεφάπ. Αν θέλετε να ξεκινήσετε τα μπεφάπ, έχω να πω ότι. Μωρή κουφάλα, βαϊμάκι, ο Ζιζούκα καθιέρωσε τον Καζεμίρο. Ο Ράφα δεν σου κάνει να δώσει credit. Συνοχλεί το μουστάκι. Αφού το καθιέρωσε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ο άλλος τον είχε στο ρόστερ με τον Ζιντάνεξ να παίζει ως βασικός. Εγώ διαβάζω τα θέματα του φίλου εδώ πέρα. Κοίτα, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Έχει ένα δίκιο. Δηλαδή για τις ομάδες παλιότερες που δεν τις έχουμε πολύ δει να παίζουν ή που ήμασταν πολύ μικροί ή που βλέπουμε κάτι στιγμιότυπα κτλ. Υπάρχει ένας μύθος γύρω τους. Τώρα επειδή τα βλέπεις και υπάρχει όλη αυτή η δύναμη της εικόνας και υπερπληροφόρηση κτλ. Επίσης υπάρχει πλέον και ένας ιδιαίτερος φανατισμός με τις ομάδες του εξωτερικού. Δεν παλιότερα. Δεν υπήρχε να πει τώρα κάποιο. Ποιος Άγιαξ μωρέ τώρα. Εγώ. Οπωσδήποτε. Αντιμετώπιζαν με ένα σεβασμό τις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Οπωσδήποτε. Δεν υπήρχε την παράθεση. Εγώ είμαι Ρεάλ. Άρα Μπαρσελόνα, έλα πια Μπαρσελόνα. Ναι, απλώς λέω ότι εδώ είναι legit
το δίλημα στο πόνι, γιατί είναι δύο ομάδες που τις έχει δει. Ναι. Τις έχει δει live και ναι. σε όλη τους τη διάρκεια. Δηλαδή και είναι και το μόνο που μπορούμε να κρίνουμε. Μπορούμε να κρίνουμε εκείνος. Πιο παλιά. Ναι, λέω ότι γενικώς ναι. είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορείς να κάνεις. Μετά, είναι προσωπικό γούστο αυτό το πράγμα. Ποια σου αρέσει περισσότερο. Σωστό και αυτό. Μπορεί να σου αρέσει και μια ομάδα που τέλος, πήρε πολλά. Τέλος, στη Μαδρίτη Ατλέτικο στο τελικό. Ναι. Μπορείς να γουστάρεις μια ομάδα που δεν κατέξε τίποτα, αλλά στο δικό σου το μυαλό, σε αυτό που αγαπάς για το ποδόσφαιρο, να είναι ομάδα που την θεωρείς καλύτερη όλων. Οπωσδήποτε. Εδώ μιλάμε για ομάδες με κατακτήσεις τσουλού. Ναι. Είναι η συζήτηση. Ενδιαφέρουσα στο θέμα, να την κρατήσουμε, να την, να την ξανακάνουμε. Λοιπόν, Ατλέτικο στον τελικό, 1-0. Το Σάλτσμπουργκ Μαρσέη πηγαίνει στην παράταση, κυρίες και κύριοι. Αλλά μάτς δεν είχαμε ούτως ή άλλως. Και κάπου εδώ νομίζω πρέπει να σας αφήσουμε. Ναι, πρέπει ναι. Ευχαριστούμε Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί ευχαριστούμε εσάς. Fight Club αύριο. Αύριο τώρα είναι το Μπαρτισάκ με τη Μούρση. Ναι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει Fight Club στην πραγματικότητα. Fight Club κανονικά από Δευτέρα. Α, γεια σου. Καλό βράδυ σε όλους.